Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Βέβαια. Πήρε τη διετησία ο Σαββίδης, έκανε ο Μαδάρα, πήρε το κύπελο και από Καζατζίδη παίζουμε χαρέ η ροπ. Πίλι χάλι. Rock and roll. Άσε να παίξε. Η πόλη είναι... Παίξε Πίλι χάλι. Rock and roll. Σε έξαρση, ναι. Σε καλή ψυχολογία. Ακούστε, δε και κομμουνιστέ τώρα πορεύω rock and roll. Κομμουνιστέ. Δεξί. Τώρα στην μπουτίκ του Πάου θα τυπώνουν μπλουζάκια και με τον Τσίπρα μπροστά. Και Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley, τα Τσίπρα Τσίπρα. Μαζί και οι δυο θα παίζουν πιάνο ντουέτο. Εγώ θα πάω να φτιάξω μια φανέλα μαύρη με άσπρες ρίγες και θα βάλω το Τσίπρα πάνω. Γιατί να μην βάλεις. Ποιος θα με χτυπήσει. Κανείς. Και με κάνει μαγκιά. Nobody. Πες ότι συναντώ ένα Χρυσαυγίτη Παοξή. Τι. Που έχει πάρει το κύπελο. Ε, βέβαια. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Μπιτζίμιση. Είτε φορά Παοξή και μπλουζά είτε Τσίπρα. Τι rock and roll έχει χορέψει ο Τσίπρας στα Γιάννη στις καταλήψεις, ρε φίλε. Τι πράγμα να πω. Κρίμα να μην έχω ένα αυτόγραφο από το Τσίπρα, ρε φίλε. Εκείνο πίσω του σαν κουβαγιάς την έχει κρυμμένα ο Τσίπρας. Φοιτητής. Φοιτητής. Προφυλακτικά. Πρώτον. Πρώτον. Δεύτερον. Ξυριστικά αποκλείεται, λέει. Τρίτον. Σαπούνια για να πληθεί. Quiz. Τι κρατούσε, τι είχε το σακίδι του Τσίπρα στη φοιτητική του ζωή. Του Μάρξ το βιβλίο. Του Μάρξ, ε. Ναι. Οπωσδήποτε. Σκληροπυρηνικό ρε κατευθείαν. Πολύ ρε Μάρξ. Σκληροπυρηνικό είναι. Λοιπόν. Κάτι από τα 5.000 από τον παπά. Αφήσα, ποια αφήσα λες να έχεις το δωμάτιο του Τσίπρας κρεμασμένη. Όχι, στο ύπνο του, α πούμε, πάνω. Του Ζάιτς. Του Ζάιτς. Του Ζάιτς. Για εσύ λέει του Τσεκεβάρα. Του Τσεκεβάρα μπροστά στο Ζάιτς. Τούφαγε ο Αλέφαντο στο πόδι με του Ζάιτς. Ξέρεις την ιστορία με τον Αλέφαντο. Όχι, με του Ζάιτς, όχι, δεν το ξέρω με του Ζάιτς και τον Αλέφαντο. Βέβαια. Είπε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ξέρεις αυτό θα του πάει στο πόδι. Σοβαρά. Ναι, μου το εξηγούσε, αλλά... Εγώ ξέρω ότι η καριέρα του Ζάιτς τελείωσε από έναν αμυντικό. Το Καρτατζόγλου τελείωσε. Από τον Νέαπορα Πυρακλή, ναι, αυτό το Καβαλιώτης Βασίλης Δανίλη, προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλέφαντος και ο Ραπτόπουλος στη μέση του γηπέδου στα επίσημα να παρακολουθεί. Απίστευτο. Ήσουν online. Και μετά από χρόνια στον Αρδιτό προπόνηση, με λέει ο Νίκος, αυτό το κόλπο λέει πώ τον έφυγε. Άντε. Του λέω τον Γιώργο θα πα κοντά, όταν θα είναι ντουμπλαρισμένη η θα πα σε ανοιχτό χώρο. Ναι. Θα του κάτσει, λέει μια έτσι εδώ έτσι, τάκι το δείχνει. Λέει και μήπω μόνο αυτό τελείωσε, λέει καθάρι. Δεν φαίνεται κιόλα. Ναι. Όπω έλεγε. Αυτά που έκανε, αυτά που έκανε στον Αρναούτογλου. Ναι. Ένα μετά έχει δείξει 100.000 φορέ. Καλά, τι τώρα. Πα μπροστά, κάνει τον κακόμοιρο. Ένα σοβίο. Έτσι. Ναι. Τι γέλιο. Και ο Γιώργος Παπαδόπουλος λέει: όχι, εγώ δεν είδα. Τι δεν είδα. Ο Αλέφαντος μας είπε ότι σε έβαλα τον καθαρίσει. Αναπαράσταση έκανε. Τι το γομάρι το Παπαδόπουλο. Τι γομάρι. Τι μουσχαρού να πούμε. Ναι, αλλά σήμερα ξεκινάμε με μπάσκετ. Και πάει ο Ζάιτς μετά. Και πάμε μπάσκετ. Πάει ο Ζάιτς τελείως. Πάμε μπάσκετ. Είδα χθες Ολυμπιακό Άρη. Και τι έγινε. Ήμουν σε ένα προποτζίδι. Τι έγινε. Κάτω τούμπα να πούμε. Είναι χορηγός. Λέω: δώσε κανένα φράγκο απ' έξω εκείνο. Βάλε λέω 10 νούμερα. Βάζω ημερομηνίες θανάτων στην γενικό μου προσώπου. Γι' αυτό είσαι εδώ ακόμα, τίποτα δεν έπλησε. Ναι. Πάλε 31-1, του λέω 38, 18, 6, ναι. 13, 45, 75. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και κάθομαι τώρα να δω τι θα πιάσω, ξέρω εγώ κτλ. Και βλέπω μπάσκετ. Ναι. Και βλέπω το Λάσκαρ στην κερκίδα. Άμα. Εξήγησε τι. Εντάξει, ήταν χθες το ΣΕΜ. Εντάξει, ο Άρης έπαιξε για ένα δεκάλεπτο, έχασε 30 πόντους. Ναι. Κάθε με, όχι αδικαιολόγητος, αλλά από τη στιγμή που προκρίθηκε στην τετράδα. Εγώ έχω δικαιολογία για τους παίκτες. Ναι. Μήπως τους κούρασε το πούλμαν εκεί που. Όχι. Δεν τους κούρασε κανένα πούλμαν, αλλά θα μπορούσε σίγουρα. Ξύνησε τώρα, Κωστάκη. Και πιο ξεκούραστη η μετάβασή τους. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είπε ο κύριος Πρίφτης, ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Εκεί εμφανής. Τσακώθηκε ο Πρίφτης με κάποιον παίκτη του. Ναι. Δεν τσακώθηκε. Δεν τσακώθηκε. Υπήρχε μια. Τι. Ουσιαστικά διαφωνία με τον Τζάκσον. Τώρα από εκεί και πέρα, πολλές φορές κάποια πράγματα είναι. Δεν πιο... πιαστήκαν και στο ξύλο. Όχι, δεν πιαστήκαν και στο ξύλο. Εντάξει, νομίζω γίνονται αυτά και καλό θα είναι να γίνονται μπάσκετ. Να το υποβαθμίσουμε. Ξυπνάει και ο εγωισμός των παικτών. Αλλά ήταν γενικά ένταση... διάφοροι ναι. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τώρα ναι. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ το Σάββατο. Τι είναι αυτό.
Είναι η σειρά συνεχίζεται. Είναι οι δύο ημιτελικοί. Άρης Ολυμπιακός με πλεονέκτημα έδρας Ολυμπιακός. Ο Άρης αν το πάρει καθαρίζει με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ δεν παίζει. Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός. Είπε Άρης ΠΑΟΚ αλλά μπερδεύτηκε. Ο Άρης πέρασε τον ΠΑΟΚ με δύο νίκες και ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Ο Άρης προκλήθηκε στην τετράδα. Από τη στιγμή που προκλήθηκε στην τετράδα και είναι στο τελικό, για πολλούς θεωρείται η χρονιά πετυχημένη και για τον Πρίφτη. Αυτό είναι το. Α, πετυχαίνει. Το story. Τώρα από εκεί και πέρα. Το βρίζαν οι Αργενοί τον Πρίφτη, να πούμε. Του λέγαν διάφορα πράγματα, τελικά είναι επιτυχημένο. Σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές είναι ή δεν είναι τώρα. Είναι ή δεν είναι. Για σένα είναι. Για σένα. Για μένα θα μπορούσε να κάνει περισσότερο. Άρα, και για μένα γι' αυτό σε ρωτάω. Σε μια λογική σχετική. Και το λες πριν τελειώσει τα play-off. Σχετικά με τα λεφτά του budget που έκανε την ομάδα, αυτό εννοώ. Ναι. Μπράβο. Το λέω πριν τελειώσει τα play-off. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός 19-21 έχει την Ευρωλίγκα. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να είναι. Πώς να το πω, μαζεμένος λόγω του γεγονότος ότι έχει την πιο μεγάλη πρόκληση στην χρονιά του. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια με τον Άρη θα αποτελέσουν δοκιμαστικά τεστ. Ναι. Είναι, αντιλαμβάνεσαι και εσύ όταν έχεις ένα Final Four Euroleague, ό,τι παιχνίδι και να είχες λειτουργεί σαν, πώς να το πω, σαν test drive. Άρα δεν είναι πετυχημένος ο Τρίφτης. Πετυχημένος είναι. Ναι, το λες πετυχημένος είναι. Θα πεις για τον Ήβιτς, πετυχημένος είναι. Ο Τρίφτης πετυχημένος είναι. Θα μπορούσε να είναι. Από τη γλώσσα του σώματος. Ναι. Είναι ρε ο Ήβιτς πετυχημένος. Πετυχημένος είναι, ρε. Ναι. Είναι πετυχημένος ο Τρίφτης. Πετυχημένος είναι, μωρέ. Εντάξει, το λες αλλιώς. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Στο γραπτό λόγο και υπάρχουν και άλλες παράμετροι οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Σίγουρα είναι αυτό που λέει. Είμαι ενάντια στο Facebook. Στα Instagram και σε αυτά. Εντάξει, είναι λίγο. Γιατί άλλο να πει πετυχημένο είναι να το γράψει. Πετυχημένο είναι. Είναι λίγο ξερά. Πετυχημένο είναι. Είναι λίγο ξερά. Πετυχημένο είναι. Πετυχημένο θα έλεγε στον Ήβιτς αν έπαιρνε τον κύπελλο και δεν έπαιρνε playoff. Πάλι το ίδιο θα έλεγε. Κοίτα, το λέμε, σε μια λογική, το λέμε σε μια λογική ότι αν βγαίνανε κάποιοι παίκτες σε επίπεδο ξένων θα είχε περισσότερη δυναμική. Έτσι. Αν είχε καλύτερη διαχείριση του ρόστερ από την αρχή και κρατούσε ισορροπίες, πάλι θα είχε μεγαλύτερο γκέλ στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν παρόν στο τελικό και προκρίθηκε στην τετράδα. Αυτό είναι. Για κάποιους που είναι λάτρης των παραμέτρων, ο Έλληνας Αργιανός, ναι. Έχεις δει Αναστόπουλο, ναι. Και έχεις δει τον τον Πρίφτη. Τον άλλο τον Κωστένο, ναι. Και έχεις και τον Πρίφτη. Ναι. Και έχεις τον Καρυπίδη από τη μια μεριά. Και την, πώς τη λένε, ο Τζόρτζια από την άλλη μεριά. Δεν θα τους κάνεις θεούς, θα τους πεις ρε παιδί μου, δώσ' με ένα αυτόγραφο, κυρία Τζόρτζια. Ναι. Δώσ' με ένα αυτόγραφο, κυρία Τζόρτζια. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό, ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή δεν ότι. Σημαίνει ότι. Ναι, ναι, δεν ξέρω, γίνομαι αντιληπτός. Η απαιτητική δεν είναι ικανοποιημένη, σαφώς. Υπάρχει σήμερα Αργιανός. Νορμάλ πορεία έκανε ο Πρίφτης στο πρωτάθλημα. Απαιτητικός. Δηλαδή, υπάρχει σήμερα περίπτωση να δεις έναν Αργιανό στον δρόμο και να το δεις απαιτητικό. Όχι. Άμα το πας στο φιλότιμο ή αν το πας στη στιγμή λογική. Στη στιγμή λογική. Στη στιγμή λογική. Όχι. Από τον μπάσκετ θα μπορούσε να είναι πιο απαιτητικός. Αλλά με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα τώρα που είναι στην τετράδα ο Άρης της Basket League και ήταν στο τελικό του κυπέλου, είσαι λίγο πιο χαλάρος. Με την έννοια ότι τι κάνεις, αποκλείεις από τον Ολυμπιακό. Βάσει λογικής. Λογικά, ναι. Και μετά περιμένεις την ΑΕΚ στο μικρό τελικό. Η οποία ΑΕΚ έχασε σήμερα τον Παναθηναϊκό, είναι 1-0. Αυτό είναι. Αλλά και πάλι τα μπάσκετ είναι διαφορετικά. Δηλαδή. Ξεχνάς τις δύο πρώτες θέσεις. Δεν υπάρχουν. Και τέταρτος να βγει ο Άρης. Αυτό είναι. Νορμάλ πορεία είναι. Απλά άμα βγει τρίτος. Θα ρεφάρει κακές εικόνες τη σεζόν. Τη σεζόν. Ναι. Κάποιες είδες δηλαδή και θα γυρίσει να πει ο άλλος. Με τρίτος και κατάκτηση κυπέλλου ήταν υπερπετυχημένο. Υπερπετυχημένο. Υπέρ. Ναι, ναι, ναι. Αν και για μένα, αν δείξει τον εαυτό του Άρης, θα μπορούσε να πάει πιο μακριά στο ευρωπαϊκό, ναι. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι μια καινούρια διοργάνωση. Του χρόνου με το Πούλμαν θα πηγαίνουν πάλι παίκτες. Ξέρεις τα οικονομικά πώς θα είναι, υπάρχουν μια εικόνα. Μετακινήσεις σίγουρα θα γίνουν με το Πούλμαν. Δεν αλλάζει. Ωραίο, ρομαντικό το Πούλμαν. Ναι. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά και ψυχρό πράγμα. Ναι. Θα παίξει ένα μάτι στη Λάρισα, με τι θα πας ρε Κώστα. Εντάξει, τώρα. Λέω, ναι. Τώρα δεν είναι αυτό το θέμα, λίγο διωγγώθηκε, θα ξαναβγεί στην επιφάνεια κτλ. Δεν είναι το Α και το Μ. Ένα φίλο μου δημοσιογράφο που. Μίλησε με τον κύριο Λάσκαρη, ναι. Και επειδή έχει μια ας πούμε οικειότητα με τον άνθρωπο, ναι. Αυτόν, ένας φίλος μου δημοσιογράφος, του λέει: κύριε Λάσκαρη, τι γίνεται με αυτόν τον λετόνο, του έφαγες, ξέρω εγώ, και δεν πάει. Λέει: του έφαγα, μου έφαγε, τα βρήκαμε, λέει. Δηλαδή έδωσε την είδηση ότι τακτοποιήθηκε, λέει, το θέμα. Δεν υπάρχει. Με έφαγε, τον έφαγα, απλά επειδή είναι δεσμευμένα. Εφόσον ναι. Έχεις και εσύ την πληροφόρησή σου, οπότε ναι. Το θέμα θεωρείται. Ο κτηνίατρος ρωτάει: μια εκτίμηση για το Ηρακλής Φάρος, λέει. Μια εκτίμηση.
Την ίατρος κάθε φορά. Ρωτάει. Εντάξει, ωραία. Ο Ηρακλής, αν αξιοποιήσει την έδρα του, δηλαδή αν πάρει το πρώτο, αν πάρει το πρώτο παιχνίδι, κάνει το 2-1. Είναι σε φόρμα ο Ηρακλής. Κοίτα τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Ηρακλής ήταν καλός στην. Πότε παίξανε? Την Τετάρτη κόντρα στον Έολο. Ναι. Κέρδισε. Έκανε το 2-1. Τώρα παίζει το Σάββατο. Εγώ που τους έχω δει αρκετές φορές, τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωμένη διάρκεια στην απόδοση, με την έννοια κουράστηκαν. Το Σάββατο πολλοί παίχτες ήταν καλοί και έδειξαν να έχουν. Είναι στα κάτω τους, δηλαδή. Δεν είναι στα βιολογικά, κάτω. Έτσι. Δεν είναι στα κάτω τους. Είναι το θέμα ότι το πρωτάθλημα ήταν πολύ μεγάλο, είχε 30 αγώνες και αυτό το μίνι πρωτάθλημα τώρα που γίνει μπορεί να πάει σε 6 αγώνες. Ναι. Είναι δηλαδή αρκετές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για μια ομάδα με το rotation και τις απαιτήσεις του Ηρακλή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής εύκολα ή δύσκολα, έστω και με μισό πόντο, θα προκριθεί μέχρι τέλους και θα πάρει τη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είναι πολλές οι παρόμοιες. Ο Φάρης είναι πολύ δυνατός, έκανε το 1-2 με μειονέκτημα έδρας και αυτός είναι μια ανάσα από την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Οπότε ο Ηρακλής είναι στο 1-1 με το Φάρο, έχει το πλεονέκτημα έδρας και αν έχει και τον κόσμο στο πλευρό του, νομίζω είναι στο χέρι του να ανέβει σαν δεύτερος. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, έχουν τελειώσει τα πράγματα από τότε που τελείωσε η χρονιά. Κάνουν τον σχεδιασμό της επόμενης θεωρητικά. Ο Ιβάν θα δώσει κανένα φράγκο. Κοίτα, ο Ιβάν Σαββίδης είπε σε γενικές γραμμές ότι μπορεί, τι μπορεί να είναι κοντά στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα που είναι υπό την αιγίδα, ναι, του ενιαίου ΠΑΟΚ. Τώρα, από το μπορεί μέχρι κάποια ουσιαστική βοήθεια. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Αλλά αυτό γίνεται, ναι, κάθε καλοκαίρι. Κάτι, ναι, ουσιαστικό δεν έχουμε. Αλλά είναι και πολύ νωρίς. Ακόμα ευχής έργο θα ήταν να μπει δυνατά ο κύριος Σαββίδης. Γιατί θα ξεστεί. Είναι, λέμε τώρα, στο γενικότερο μπούσουλα να πάρει όλα τα τμήματα μαζί. Και κακά τα ψέματα, το μπάσκετ είναι πολύ νοικοκυρεμένο. Υπάρχουν άνθρωποι που το τρέχουν και θα είναι το ένα κλικ να αυξηθεί το μπάτζετ. Ξέρω και ο Παοξής δεν έχει καμιά ιδιαίτερη τώρα αυτή με τον μπάσκετ. Ναι, αλλά. Άλλη κάβλα του Παοξής. Έτσι όπως είναι νοικοκυρεμένοι στο ΠΑΟΚ, μια μεταγραφή στον Πρίγκιοβιτς, τα λεφτά που είναι να δώσει εκεί, να δώσει τον μπάσκετ, θα κάνουν ομαδά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Είναι λέω εγώ τώρα. Από εκεί και πέρα. Η είδηση είναι ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αντετοκούμπο. Οπα. Με την φαμίλια του. Τι μοιάζει εμάς. Γυρίζει μαζί. Σαν τέτοιο, σαν εικόνα μπασκετική. Τι σαν εικόνα μπασκετική. Θα είναι στο παλέ και πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, Στέφανε. Ναι. Είναι ρε παιδί μου ένα μπασκετικό γεγονός. Πώς να το πούμε τώρα. Εντάξει, ένα event να μην είναι, ένα event. Να μην σε ενδιαφέρει, έτσι λένε οι πληροφορίες. Πώς θα δει ο Κριστιανό Ρονάλντο, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, ένα μπορεί να μην σε κάνει. Τέτοια φάση. Ναι, δεν με κάνει κανένα. Κάνει. Λέω και τα αφήνουμε, εντάξει. Δηλαδή επειδή. Αυτό με τον Ατεκακούμπο. Ατεκακούμπο, ναι. Αυτό με τον Ατεκακούμπο. Με τον Κούμπο. Ναι. Εγώ με το παιδί δεν έχω τίποτα, το συμπάθω, ναι, τον, σαν αθλητή κτλ. Ναι. Δεν γουστάω αυτά τα σάλια. Και είναι Έλληνας και αυτό και η καρδιά του είναι ελληνική. Μα δεν έκανε. Όλοι σαλιάριδες οι δημοσιογράφοι. Όλοι σαλιάριδες οι οπαδοί. Όλοι σαλιάριδες που γράφουν και κάνουν. Ατεκακούμπο είναι Έλληνας κτλ. Πού είναι Έλληνας, ρε. Πού είναι Έλληνας ο Ατεκακούμπο. Άστηλε μονάδα. Εντάξει, παιδί, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και το κάνει το παιδί και θα έρθει και είναι Έλληνα και τα λοιπά. Άμα πούλα για ναρκωτικά, δηλαδή και θα ήταν Έλληνα. Να σου πω κάτι. Τι παίζει μπάσκετ, το καλύτερο στον κόσμο. Το βαφτίζει είναι Έλληνα. Άστερε την παραμύθα. Πάρα πολλές ομάδες εθνικές δίνουν και διαβατήρια σε λιγότερης αξίας και ικανότητα παίχτες και έχουν κάποιες προσθήκες σε θέσεις οι οποίες δεν είναι τόσο. Μην μου λέτε εδώ τα Ελληνόπουλα περνάει η Έλληνη μέλισσα με τα Ελληνόπουλα και με τα Κλωσόπουλα και η Ελλάδα μας και οι αθλητές και τέλος τα λοιπά. Άμα είναι παιχταράς ο άλλος και είναι μαύρος, είναι παιχταράς, τον κάνω Έλληνα. Είναι παιχταράς. Αυτό το λέω. Ναι. Και τα Μιλινδάκια και πώς οι Έλληνες παίξαν, τι σε νοιάζει ένα Έλληνας, είναι παιχταράς ο άλλος. Είναι μαύρος γαργαλιάρης και τα λοιπά. Είναι παιχταράς. Με νοιάζει εμένα είναι Έλληνας, παιχταράς είναι. Και αυτό και είναι Έλληνας και αυτό και είναι περηφάνεια γιατί είναι. Θα πρέπει όμως να δεις και την γενικότερη παρουσία και συμπεριφορά του όλο αυτό τον καιρό. Είναι αθληταράς. Πεταράς. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, το αγωνιστικό κομμάτι της υπόθεσης. Είναι και η γενικότερη συμπεριφορά που δείχνει απέναντι στο εθνόσημο. Ποιο εθνόσημο? Εντάξει, το εθνόσημο. Αυτό που εκπροσωπεί η ελληνική σημαία. Τζάμπα παίζει. Τι εννοεί τζάμπα παίζει? Δεν παίρνει λεφτά. Πού, για να παίζει την εθνική? Ναι. Φυσικά και δεν παίρνει λεφτά. Παίρνει. Δεν παίρνει λεφτά. Δεν παίρνει. Όχι. Μάλιστα. Μπορεί να πάει κάπου να τα πάρει. Τι διάκριση θα έχει όταν το κουμπανεύει στην εθνική Νιγηρία, Σρε Κώστα? Κάτσε, συγγνώμη τώρα. Τι, κοίτα, υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι στο NBA
που ζητούν ρήτρα. Βέβαια, ρήτρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι από την Αφρική ο άνθρωπος. Ωραία. Έχει αν έπαιζε στην Εθνική Νιγηρία, θα είχε αυτό το. Δεν θα είχε αυτό το. Δεν θα είχε αυτό το. Το... Μόνο του δάμεζε, δεν θα είχε άλλο σημείο. Άρα για τον κόλλο του το έκανε. Την ίδια αξία. Την ίδια αξία. Νιώθει Έλληνες και είναι Έλληνες. Την ίδια αξία. Την ίδια αξία μπασκετική έχει. Εγώ σου λέω δεν έπαιζε σε καμία εθνική. Ναι. Τι θα ήταν λιγότερο καλό παίκτη. Όχι, αλλά μα έχει ανάγκη, ανάγκη πιστεύει ο Αντετοκούμπο την Ελλάδα. Πότε, από πότε παίζει την εθνική. Από πότε παίζει την εθνική. Ναι. Έχει περίπου 1,5-2 χρόνια. 1,5-2 χρόνια. Ναι, μεγάλωσε όμως την Ελλάδα, εντάξει. Τι μεγάλωσε. Μεγάλωσε την Ελλάδα. Και 40 φίλους Αλβανούς που έχω εγώ και δεν ξέρω τελικά στην Ελλάδα μεγάλωσε. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλη, άλλη συζήτηση. Και ο Πακιστανός που θα έρθει να κάτσει εδώ 10 χρόνια να παντρευτεί καμιά Ελληνίδα, Έλληνας θα είναι. Εντάξει. Νιώθει Έλληνας. Αλλά αυτός είναι Πακιστανός γιατί δεν παίζει μπάσκετ. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι. Ο Πασκάλ το ξέρει σαν πάνω. Φυσικά το κερδί είμαι, αλλού είμαι. Ξέρεις που μένει, άνω πόλη, εκεί στα, πώς τα λένε, ανεβαίνει στην Επταπηργείο, πας σε μια εκκλησία. Ωραία. Εκεί που θάψαν τον Θεοδωρίδη, δεξιά πέρασε κάτι βρωμοστενάκι. Τι θέλετε να μου πεις με αυτό. Μαύρος δεν είναι. Ναι. Ξέρεις, το φωνάζει στη γειτονιά. Τι το σκυλό μαύρο, κολό μαύρο κτλ. Α, φωνάζουν έτσι, είναι απαράδεκτο. Δεν είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Που δεν είναι πασκευολή σα και είναι μαύρο και δουλεύει στο Μετρόπολη. Τι λε και εσύ. Ο καθένα κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή τι. Κατάλαβε τι ρατσιστό μου τραγίστε. Είμαστε. Δηλαδή τι. Ο λευκό και ο μαύρο έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη αξία. Εγώ σου λέω πάει στη βρωμογειτονιά εκείνη την Ελληνή επάνω. Αύριο. Ο Ατεκατούκουμπου, πώ το λένε. Ατεκατούκουμπου. Θα το πούνε σκυλό μαύρο ή τι είδε εδώ να κάνει σούστα από εδώ πέρα. Άμα τον αναγνωρίσουν. Άμα τον αναγνωρίσουν, τι θα πούνε. Οι βρωμιάριδες εκεί απάνω στην Άνω Πόλη. Τι θα πούνε. Θα θελήσουν να βγουν φωτογραφία μαζί του. Ρατσιστόμουτρα είναι. Βρωμιάριδες. Ελεηνοί και τρισάθλοι. Ενώ πάει ο Φουκαράς, ο Ποκολόκο που είναι ας πούμε από το Κονγκό, παντρεύτηκε Ελληνίδα, αμόλυσε τρία παιδιά γαργαλιάριδες μαύρους. Δουλεύει το παιδί εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι ένα τίμιο παιδί. Και όταν πάει απάνω στο σχολείο, το βρίζουν τα παιδιά και οι γονείς λένε μαύρε, μαύρε, μαύρε. Σου το έχει πει αυτό, Πασκάλ. Ναι, μου το έχει πει αυτό. Αυτό το είναι απαράδεκτο. Τα κοπρόσκυλα εκεί απάνω. Που άμα δουν τον Αντεκουαμπούμπο που είναι πιο μαύρος από τον μαύρο, θα τον κάνουν πεοδηλασμό. Άντε μπράβο! Ρατσιστό μου τραέλληνε! Εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με τον πολίτη, ούτε με. Γι' αυτό τον το λέω εγώ. Ότι είμαστε ρατσιστό μου τραέλληνε. Και έχουμε... καπούμπο και ο Μπούζο στα σάλια και καπούμπο και καπούμπο. Και άμα δουν το μαύρο εδώ να στείλει, ήρθε ο μαύρο λέει. Κατάλαβε τι λέει. Ο Μπούζο γενικά. Τέλο πάντων. Με ενοχλεί, κατάλαβε. Μπράβο. Παγώθηκε με αυτό το Αντετοκούμπο, ρε. Δεν γουστάρω τον Έλληνα, ρε. Τον Αντετοκούμπο τον γουστάρω. Γιατί ρε τον Αλβανό το Δήμα, γιατί τον έκανε Έλληνα τότε, ρε, όταν σήκωνε τα βάρητα, να πούμε. Ναι, αν πάει κανένα Αλβανό στη γειτονιά του Ποκολόκο, θα μου έβρε μια ρε Αλβανέ. Ναι. Ενώ τον Αλβανό τον πήρε ο Δήμα, τον. Για Αλβανή, τον Αλβανό τον λένε τον πήρε ο Δήμα. Τέλο πάντων, να επανέλθουμε στο πασχετικό κομμάτι. Πάμε στο πασχετικό κομμάτι, γιατί το. Και το λέω εγώ το λέω αυτό, γιατί γενικά όλε οι διοργανώσει φτάνουν στο τέλο του. Δηλαδή είναι η EuroLeague. Ξέρω, το βρωμοκαλό και το πρωτάθλημα. Βρωμάτα απόγευμα και πρωτάθλημα θα είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν θα έχει ενδιαφέρον για τον Άρη. Την Μπελχανάδε έτσι σοβαράζουν με τα κοτόπεδα. Δεν μπαίνει στο πούλμα με τίποτα. Το EuroBasket είναι το Σεπτέμβριο. Μακάρι να πάμε. Τι είναι αυτό? Έχει EuroBasket το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο? Ναι, ναι. Φιλανδία και στην Τουρκία. Γιατί να μην πάμε, εμεί θα τα πάμε και εμεί. Όχι οι διεθνεί μα. Πα και πάμε και εμεί. Εσύ να πα. Θα δούμε τι θα πάμε. Όχι, εσύ θα πα από τώρα εκεί. Είναι ΠΑΟΚ. Τι είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ. Εθνική ομάδα είναι. Είναι ΠΑΟΚ. Δεν πα ταξίδι. Βάλει τον προπονητή το πρέλεβε να δει. Δεν πα ταξίδι. Να βάλει τον προπονητή το πρέλεβε στην Εθνική. Και φυσικά δεν υπάρχουν πολλοί αγώνε. Πάμε τώρα στο NBA, πάμε σε άλλα σκηνικά τα οποία. Θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Τώρα πάμε και στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής. Πάμε γιατί ρωτάει ο κτηνίατρος. Ο κτηνίατρος ρωτάει, ρωτάει και άλλος κόσμος. Δεν είναι μόνο ο κτηνίατρος. Δεν νομίζω. Και άλλοι Ηρακλήδες. Ασχολούνται, ναι. Γιατί την Τετάρτη είχε 1000 άτομα πάλι. Εντάξει, ήταν Τετάρτη μέρα μεσημέρι. Δεν ήταν 5 ώρα. 1000 άτομα σε ποιο μάτς. Ηρακλής Αιώλος. Σοβαρά. Πόσα εισιτήρια είχε. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Ναι. Ναι, για να ξέρουμε και το. Τι, το καταρχήν, ποσό, ναι. Καταρχήν στην Αλφαδία είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι αριστερικό σωματείο. Δεν πάει στη λογική. Δεν έχουν εισιτήριο και τζάμπα μπαίνουν. Υπάρχει κάτι σαν κουπόνι, ρε παιδί μου, σαν. Κουπόνι. Συγκεκριμένη. Αθεώρητο είναι δηλαδή. Δεν είπε κανεί ότι είναι αθεώρητο. Ρωτάω, ρε. Είναι Α2, είναι υπό την αιγίδα τη μπασκετική ομοσπονδία. Δεν είναι ούτε πρωτάθλημα, είναι ερασιτεχνικό σωματείο. Αν ανέβει ο Ηρακλής, ναι. Θα πρέπει παράλληλα να, για να μπορέσει να κάνει καθάριση και να συστήσει νέα εταιρεία, θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με όσους έχουν λαμβάνει χρήματα. Είναι πολύ δηλαδή. Δεν είναι πάρα πολύ. Είναι μια διαδικασία η οποία τους τελευταίους 10 μήνες είναι σε εξέλιξη και από τη στιγμή που. Πρέπει να υπογράψουν. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Εντάξει, φυσικά.
Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί μαθηματικά η άνοδος του Ηρακλή, θα είναι και μια διαδικασία που θα τρέξει παράλληλα με την οργάνωση όλης της χρονιάς μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι. Αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό που λέει και ο κτηνίατρος, είναι ότι ο Φάρος και η Ατσινή είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Βέβαια και οι δύο τώρα στη σειρά προηγούνται 2-1. Δεν έχουν προκριθεί ούτε ο Ηρακλής ούτε ο Φάρος και η Ατσινή. Πρέπει ο Ηρακλής να κερδίσει άλλο ένα παιχνίδι με τον Έολο και το ίδιο να κάνει και ο Φάρος και η Ατσινή. Λογικά θα γίνει. Αυτά. Τι άλλο, τώρα έχασα και εγώ τον ήρμό μου. NBA. Ποιο κολόμπαρο θα πάει τώρα. Σε κανένα, δεν πάμε. Σε βλέπω για έξω. Χαρά, εντάξει, όχι. Γιατί πρέπει να πάω κάπου. Είναι αυτή. Α, τίποτα, μια μπλούζα. Βασιλική είναι. Όχι, όχι. Ωραία μπλούζα. Όχι. Λέει σάκε, λέει. Όχι, λέει, θα γίνει ένα νούμερο και πάνω έχει μια γραβούρα αρχαία. Μη ρωτήσεις τι είναι γραβούρα. Γραβούρα τι είναι. Δεν ξέρω, κάποια μορφή πρέπει να ρωτήσω τώρα με ποια αρχαία διάβαση. Γραβούρες. Λέει σέικ. Σέικ, κούνατο. Κούνατο. Κούνα τον Κώστα. Eurovision θα δεις. Έχει το Σάββατο την Τέμι. Τι αντρίλα ήταν αυτή παρακολούθησα κάτι προκριματικά. Τι ώρα είναι. Καλέ... Τι είπε βράδυ. Εμείς έχουμε τραγούδι. Έχουμε. Ποιος το, ποιος το. Πώς λέγεται. Ποιος παρουσιάζει, ξέρεις. Ποιος. Ο Καπουτζή. Πολύ αντρίλα και γάμος. Πού γίνεται αυτό. Νομίζω γίνεται στην Ουκρανία. Α. Και εμείς, εμείς ποιον τραγούδι. Εμείς έχουμε την Τέμι. Όχι τον Τέμι, την Τέμι, την τραγουδίστρια. Κοπέλα είναι. Κοπέλα, κοπέλα. Ελληνίδα. Και ωραία. Ωραία είναι, δεν την ξέρω. Εγώ μόνο Τέμι έχω ακούσει. Ωραία, ωραία. Και ωραίο είναι και το τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Στα αγγλικά είναι το τραγούδι. Όχι, στα ελληνικά. Τα λέει καλά. Νομίζω στα αγγλικά είναι στα ελληνικά. Τέλος πάντων. Τα λέει καλά, ρε Στέλιο. Το παντελόνι τι κάνει, ωραίο πρόσωπο αυτήν. Ωραία τη λέει. Άμα τι κάνει το παντελόνι, ωραίο πρόσωπο. Μια φορά το είδα στο YouTube, δεν έχω. Δεν πολύ παρουσιάστηκε, δεν μας το βομβαρδίσα. Δεν Eurovision τώρα. Δεν το βομβαρδίσα. Τώρα με το Σαββίδι δεν πέρασε και πασοξίδι και σκαζομάριστηκαν αυτά τα τέτοια με τα Eurovision. Πάμε για διάλειμμα σε λίγο. Όχι, ρε διάλειμμα, πάλι διάλειμμα. Ναι, σπίτι. Άντε, κανένα τρέξιμο. Δεν έχω. Έχω γίνει πολύ μουρόχαυλο. Τώρα πα για τρέξιμο. Άμα γυρίσω και αντέξω. Στο τσιμέντο. Πού να πάω. Γιατρό λέει στο τσιμέντο, όχι. Δεν πιστεύω. Ποιο γιατρό. Όλοι οι ορθοπαιδικοί. Εντάξει, εμείς είμαστε ναι. Παιδιά. Πόσο είσαι τώρα εσύ? Πόσο εννοείς? Ετών. 38 πήγαμε. Σειρά μου ακριβώς, ρε. Είσαι? Ναι, ρε. Γενάρη το 80 είμαι εγώ. Εμείς τι θεωρούμαστε? Είστε νέοι ακόμα. Νέοι, νέοι. Ναι. Εγώ πού συζητούσα? Ότι εγώ έχω περάσει στατιστικό στα 2 τρίτα τη ζωή μου. Μένει ένα τρίτο. Γερός να είσαι να το ζήσεις. Να το χαρείς. Δεν θα είμαι γερός μέχρι το τέλος. Θα το τα 2 τρίτα τα είσαι. Πάει τα 2 τρίτα τα είσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζουν ούτε το 1 τρίτο του. Ναι, βέβαια. Ζούμε και είμαστε και όλοι. Και να λέμε δόξα και σάκο κάνουμε και τρέχουμε και. Και σακόφα έχουμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και πάω τώρα να πάρω το αριανάκι τώρα που κλαίνει τώρα οι αριανοί όλοι. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάω σαν λύκος. Ας το πάνω μου, κερνάω GG στα διαχειρό σαρέτου. Gentle Giant, το πιο χορταστικό δάγκωμα της πόλης. Το φαγές, τέντωσες. Διαχειρό σαρέτου με νέες γεύσεις Pocket Nest, Gentle Giant, χορταστικές σαλάτες, ζουμερά μπέργκερς και ίσως ο καλύτερος γύρος της πόλης. Διαχειρό σαρέτου, Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό και νέο ολοκένουργιο κατάστημα στο κέντρο του Ωρεοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρό σαρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φυγά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο 450 λέει ρεσκάτε γαϊδούρι λέει. Αυτός δηλώνει ένθερμα ο Τεκακούμπο ότι είναι Έλληνας. Τυλίγεται με τη σημαία και θα αμφισβητήσει σε Ραπτόπουλο ότι είναι Έλληνας. Ναι ρε το αμφισβητώ. Έπεσε από Έλληνα όρχης. Έπεσε. Δεν είναι Έλληνας. Ούτε ο Πύρος Δήμας είναι Έλληνας. Ούτε ο Ζέκα είναι Έλληνας. Ούτε ο Μπατίστα είναι Έλληνας. Ότι δεν με νοιάζει αν είναι Έλληνας ή όχι.
ούτε που με νοιάζει. Αλλά δεν είναι Έλληνας. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι Έλλην δηλαδή. Τι θα το κάνουμε, δηλαδή είναι Έλληνας. Μα δηλαδή, ήταν Ελληνίδα του Κούπο. Δηλαδή ότι το Κούπο είναι. Όχι. Δεν είναι ένας από τους δυο. Δεν είναι, ρε, όχι. Πώς είναι Έλληνας. Νιώθει, λέει Έλληνας. Και εγώ νιώθω να πούμε. Σερτζούκο Τούρκο, πα τρελάνετε ρε τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, πού να ξέρουμε την ιστορία τώρα τι γίνεται. Βάζει μια σημαία. Ρατσιστόμετρα εκεί. Δηλαδή, δεν είναι ρατσιστέ, να πούμε. Γιατί είναι ρατσιστέ, που δεν το λένε αντί το κούμπο παλιόμαυρε και τέτοια, άμα δεν ήταν πασχεμπολίστε. Ναι, άμα δεν ήταν πασχεμπολίστε. Ε, λογικό να πει. Ρατσιστόμετρα, ρατσιστόμετρα. Η αλήθεια είναι, Στέφανε, λέει, ότι ο Κώστας για το Δήμα τα ίδια έλεγε και τότε. Και δίκιο έχει, λέει, ρατσιστόμετρα είμαστε και όχι μόνο με του ξένου. Είμαστε ρατσιστές. Ρε, εσύ ότι δεν μας κολλάει στο μάτι, ρε παιδί μου, και είναι διαφορετικό, το κράζουμε, ας πούμε. Δεν κοιτάμε τα χάλια μας τώρα. Στέφαν, είμαστε ρατσιστές. Στο χοντρό τον άνθρωπο είμαστε ρατσιστές. Ναι. Στο αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει καλά, που έχει ένα πρόβλημα ομιλίας, ρατσιστές. Ρε, εσύ είμαστε κομπλεξικοί τώρα. Ο μόνος λαός που παρκάρει πάνω στις ράγες των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες είναι οι Έλληνες. Ό,τι δεν το φτάνουμε, το ζηλεύουμε και έτσι μας βγαίνει κόμπλε μας. Το μαύρο, μαύρος είναι. Μαύρος είναι, επειδή είναι καλός μαύρος. Αλβανός είναι. Αλβανός είναι, επειδή σήκωσε τα βάρη, ρε, κατάλαβες. Τώρα λέμε ναι. Αλβανός, επειδή το ζηλεύουμε, δεν το φτάνουμε, κομπλεξάρουμε κι εμείς και μας βγαίνει ρατσισμός τώρα. Πακιστανός ναι. είναι. Ναι, κατάλαβες. Άμα πάμε όμως στη Γερμανία, γιατί είναι Έλληνα, πώς ναι, είσαι Έλληνα. Φουρωματάχνο, θα σε πειράζει να πούμε. Δεν θα σε πειράξει. Αυτή η διπλή συμπεριφορά του. Τι ψάχνει να βρει τώρα, δεν την κουστάρει καθόλου. Λέγε, τι κουστάρει να πούμε. Λυκισκού, τι έγινε. Λυκισκού. Εγώ είμαι στεναχωρημένο. Εγώ από τον Εύρο δεν θα ανέβω. Εσεί τι κράζετε, κάνετε λαμία, λέει τέτοια μα πέρασε. Για όχι, το πάω, λέω ρε. Και ωραία, τι είπε στεναχωρημένο. Με πέρασε στεναχώρια τώρα. Πώ αντέξατε να ακούτε τα κορταρίσματα το πάω ξύδων όλη τη. Έφυγα στο χωριό, εγώ δεν έμεινα Θεσσαλονίκη. Δεν μπόρεσα τι. Φαντάζεσαι τι. Αχ, εσύ Παναθηναϊκός. Όχι, Ηρακλειδέα δεν πιστεύω, ρε. Εντάξει, τώρα κάτι παλιοί Ηρακλειδεί μείνανε. Μείνανε. Η Αριανή, η δικιά μου ηλικία και πάνω. Έτσι, στεναχωρημένη. Ηρακλειδεί η δικιά μου ηλικία και πάνω. 40 πλάσ, ας πούμε. Ναι. Από 35 σε βάζω εγώ. Ναι, ναι. Τα νέα τα παιδιά δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Ζήλια, φίλε. 20 και 30 χρονών δεν πιστεύω. Τα νέα τα παιδιά μπορεί να πήγαν και στο νεκοπήρα. Πήγανε σίγουρα. Δεν ασχολούνται και δεν ασχολούνται και με ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ έχω δει να πω. Η Αριανή είναι. Η μικρή Αριανή. Μικρά παιδάκια. Τον πιστεί ομάδα, είσαι ξέρω 15 χρόνια, βγάζει κάτι μπλούση Λίβερπουλ αυτό. Δεν κατάλαβε. Θες να είναι έτσι, σε βολεύει. Εμένα βολεύει. Θες να είναι έτσι, σε βολεύει. Εμένα με βολεύει. Τι να με βολεύει. Σε βολεύει. Γιατί να με βολεύει εμένα. Τι να σε βολεύει. Εγώ ρε τι περιμένω να δω από εδώ και πέρα. Περιμένω τι να δω. Από τι να δω. Να δω τι να κάνω καινούργιους οπαδούς. Σαν Άρης. Σαν Άρης να κάνω. Να κάνω περιμένεις. Τι περιμένω να κάνω καινούργιους οπαδούς. Το θάνατο περιμένω. Δεν περιμένω να κάνω καινούργιους οπαδούς. Είναι απλό το πράγμα. Ναι. Για να κάνω εγώ καινούργιους οπαδούς. Τώρα τι πρέπει να κάνω, ξέρεις. Να περάσω τι στην Ελλάδα. Πάχω και Ολυμπιακό. 6 Μαΐου το βράδυ, ξέρεις πόσα παοξάκια γεννήθηκαν 8-8 χρόνια. Εγώ μπορώ να το κάνω για να γεννηθούν καινούργια αργιανάκια. Εσύ. Πώς θα φτάσω εγώ τελικό κύπελλο, πώς θα σηκώσω εγώ μια κούπα, με τι. Με μπαλέτες καρυπίδι θα σηκώσω, με τι θα σηκώσω. Μπαλέτες καρυπίδι. Ναι. Ξέρω εγώ. Πού είναι τα λεφτά για να γίνει ομάδα, ποιος θα την πάρει την ομάδα. Άμα έρθει κάποιος επιχειρηματίας, πάρει την ομάδα. Τη φτιάξει, την ανεβάσει, την βάλει λεφτά μέσα, βάλει παιχταράδες. Αργιανοί μόνοι τους. Ποιο το είπε Αργιανοί μόνοι τους. Δεν υπάρχει κανένας Αργιανός που να λέει μόνοι τους. Κανένας δεν υπάρχει. Αυτά τα χαζάκου πήγανε. Τι θέλουν αγά. Αυτά τότε με τα χαρτζιλίκια που τρώγανε καμιά μπριζολίτσα τα λέγανε. Ναι. Αγά στο κεφάλι θέλει τώρα. Ποιο θέλει αγά στο κεφάλι. Εγώ θέλω αγά στο κεφάλι. Εγώ θέλω κάποιον άνθρωπο να έχει λεφτά. Λεφτά για να βάζει παίχτες. Να παίζει μπάλα. Αλλά να αξίζουν οι παίχτες 800 χιλιάρικα. Όχι να αξίζουν 100 και να γράφονται 800. Έτσι χρεώθηκε ο Άρης. Ναι. 30 τόσα εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, φίλε. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα, με καλύψουμε τα λέω τώρα. Στα πολιτικά πώς τα βλέπεις. Τα πολιτικά δεν ασχολούμαι καθόλου. Έχουν τρελαθεί όλοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι να λέμε τώρα, αυτά είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Περνάνε τα μνημόνια τώρα. Περνάνε τα μνημόνια από την πίσω πόρτα και εμείς τώρα χαιρόμαστε το λευκό πύργο που σηκώσαμε ένα κύπελο. Οι παοξίδες, εμείς τώρα ασχολούμαστε αν θα περάσουμε τη Λαμία για να περάσουμε να μας δείχνει το Σεπτέμβριο η Νόβα. Και να είχαμε ένα λέγαμε να πούμε. Το κύπελο που πήρε πάω με το ασχολείστε εσείς με τη Λαμία στην ίδια ζυγαριά. Ντροπή να πούμε. Όχι ρε ντροπή ρε Κώστα, όχι αυτά είναι παραπληροφόρηση ρε αγόρι μου. Μη βάζεις το κομπότι, τον Καρυπίδη, τον Καγιούλη και τον Ιβάν. Του Κάικα, του Κομπότι, τα Πελέ και του Καγιούλη τώρα για τα ποδοσφαιρικά, να σε πω εγώ τώρα, να σε χαρακτηρίσω. Και έγινε του Καγιούλη τώρα θα πάρει το Ρακλή. Ρε ξέρεις να βλέπεις. Και έγινε πιο πολύ, θα βρει κανένα 2-3 αταγκώσει. Ρε είναι να βλέπεις τον δρόμο 55 σαν μικρά παιδιά να κάνουν. Βλέπω. 60 να κάνουν κουλουτούπες. Γιατί να το μην πάρκα το Αϊθαράπι να ανεβαίνουν πάνω στα δέντρα σαν τους κυμπατζίδες και τους ουρακοτάδες. Εγώ αυτούς βλέπω. Δεν βλέπω νέα παιδιά να κάνουν κουλουτούπες. Τα νέα παιδιά κορυδεύουν τους 55 με τη στιγμή. Γιατί το λες αυτό. Γιατί τα κάνανε σκατά όλα να πούμε και έχουν μια δεκαετία να κάνουν να δουν μια χαρά. Και λένε τι μαλάκα αμάδες είμαστε, πώς τα κάναμε έτσι. Σήκωσε πάω κύπελο, αχ βρήκαμε χαρά σου λέει. Ξέρεις τι έγινε στο πάρκο. Ξέρω τι έγινε. Ξέρεις, σαν τους χιμπατζίδες κουρουτούμπες φτιάχνανε. Απόψε που υπάρχουν τα τάλιρα. Ναι, στα φάλιρα. Θα ρίχνω, θα βαρώ με στα φάλιρα. Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
Οι πενιντάριδες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Χαρήκαμε που βάλαν goal offside οι πενιντάριδες. Βέβαια. Χαρήκανε, λέει. Βέβαια. Τόσα χρόνια τι βλέπανε. Τι βλέπανε. Βουτιά έξω από την περιοχή πέναλτι. Ναι. Σημαίακια συνέχεια σηκωμένα. Σφυρίχτρα να σφυρίζει ανύπαρκτα πέναλτι. Ναι. Έτσι να σηκώβουν offside. Να βάζει γκολ καθαρό να στακυρώνουν. Ναι. Και σε λέει ρε Γιολιδεσκά, μια φορά κι εγώ να φαίνεται. Πέτσινο, θα το πάρω και να το ευχαριστώ δύο φορές. Και τι έγινε τώρα, Κώστα, κατάλαβες. Τι. Μπήκε ένα goal offside και μανιά βγαλά κάναν που του γράψανε και σηκώσανε και κούπα. Και εκεί κάτω, ρε φίλε, αυτοί οι τρεις μαζί, του ΠΟΚ, όλοι μαζί ενωμένοι. Λοιπόν. Για μια στραβή και μόνο. Έχω αυτό ένα... έχω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχω ένα φίλο, τρομερό. Ο ναι. Οποίος λέει το εξής. Να μας πεις. Άμα γίνει το λιμάνι του Σαββίδη όπως πρέπει να είναι. Δεν θα υπάρξει λόγος ύπαρξης του λιμανιού Πειραιά. Σωστός ο φίλος. Όλες οι μεταφορικές θα γλιτώνουν τα οδικά και σιδηροδρομικά έξοδα μεταφορών που πληρώνουν σε κάθε μεταφορά από την Πειραιά προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε γιατί δεν το θέλω. Είναι πολύ απλό. Έρχεται και το τόσο καιρό και αυτό δεν γινόταν. Ο Κοντός θέλει να πάρει το Μέγκα. Το Μέγκα. Από το Μινάς τι λέει αυτό. Ο Κοντός ο Ανάλφα είναι. Συγγνώμη, είναι ο Μπόμπολας. Δεν ξέρω. Θέλει να πάρει το Μέγκα. Το Μέγκα, η θεαματικότητά του. Χωρίς ειδησιογραφικά. Είναι ψηλή. Είναι αρκετά υψηλή. Αν το πάρει και βάζει μέσα, ξέρω εγώ, αυτούς που τους δικούς του, ποιους θα βάλει, δεν ξέρω, θα δημιουργηθεί κατάσταση. Παρατήρησες. Υπάρχει λοιπόν ναι. Και στο τηλεοπτικό κομμάτι δεν θέλουν να πάει. Και στο φινάλε, έρχονται κεφάλαια στη Βόρεια Ελλάδα από Ρωσία μέχρι την Κατερίνη. Πιο κάτω δεν πάνε. Δεν πάνε, όχι, όχι. Γιάννη, καλά, δεν τα λέω. Δεν πάνε. Τα κεφάλαια είναι για τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι στιγμής. Εδώ είναι οι επενδύσεις. Οι ψηλοεπενδύσεις που έχει κάνει ο Ιβάν. Καλά κάνει. Τι, η φορολογία που πληρώνεται του Ιβάν. Ανάλογα που έχει η έδρα της εταιρείας που. Ναι, ναι, δεν ξέρουμε όμως ποια έδρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν δηλώνει η έδρα της μιας επιχείρησης στο Ροστόφ ή στη Μάλτα ή οπουδήποτε. Να το κάνει όπου γουστάρει. Καλά κάνει. Για φορολογικούς λόγους. Ναι. Μπορεί να έχει 50.000 ανθρώπους να δουλεύουν. Ας δουλεύουν εδώ πάλι. Εδώ, δική μας. Να είναι δική μας. Και ας πληρώνει φόρο στη Μάλτα. Εγώ ξέρω ένα φίλο μου που έχει χτίσει μια εταιρεία. Και νόμιμη. Φυσικά. Και του λέω πού έχεις κάνει, λέω, την έδρα. Στη μία την έχει κάνει στην Αγγλία, την άλλη την έχει κάνει σε Βουλγαρία. Καλά, όχι, λέει, στην Ελλάδα. Μα δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν γουστάρω να γίνω συνέδρος με το Τσίπρα, λέει, και να την κάνω στην δεν Ελλάδα. Δεν είναι συνέδρος, 80% πληρώνει. Κάνει δουλειές εδώ, η εταιρεία του είναι εγγεγραμμένη σε άλλη χώρα. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι. Μα δεν βγαίνει αλλιώς. Πόσοι Έλληνες. Έχουν κάνει έδρες. Εγώ στις έδρες που είμαι εκεί στη Βουλγαρία, ναι. Χαμός γίνεται δίπλα. Τους ξέρω όλοι. Ο πας στη Βουλγαρία, περάσεις τα σύνορα, δεν μιλάς βουλγάρικα, ελληνικά μιλάς. Είδες. Ελληνικά μιλάς, φίλε. Είδες. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να χαθείς. Κατάλαβες. Και οι Βούλγαροι ξέρουν ελληνικά. Αναγκαστήκανε να μάθουν ελληνικά. Πολύ ωραία. Έτσι. Κάνε Κοσμόπουλο να μιλάει. Άκουσα, για τον Αντετοκούμπο. Πώς το έκανες αυτό. Να δακρύσει όλη η πόλη. Πώς το είχες κάνει. Άκουσα προχθές και ψόφισα. Από το πράγμα από κοιτά το καπούμπο. Δεν υπάρχει από το πράγμα με το καπούμπο. Είναι Έλληνα θα τα καπούμπο και καπούμπο. Κοσμόπουλο. Τι μάγουλα είναι αυτά. Τι μάγουλα, τι παιδί είναι. Φούσκον εκεί πέρα. Το παιδί, τι παιδί, τι γλυκό αγόρι. Κοσμόπουλο, κάτσε με. Όταν έβαζε ο Κοσμόπουλο εδώ ήταν κόντρα με το Φατούρο τότε. Φατούρο ποιο ήταν, κάνα κομμουνισταρά μου φαίνεται. Πρέπει να ήταν η κόντρα, έκανε ο Κοσμόπουλο και τελικά. Βγήκε, είχε βγει. Δεν βγήκε, δεν θυμάμαι, ρε φίλε, παλιά τώρα. Ηρακλειδέα και δεν βγήκε. Βγήκε στην πόλη να πούμε. Το κόσμο. Αριανό και δεν βγήκε στην πόλη να πούμε. Ηρακλειδέα και δεν βγήκε στην πόλη να πούμε. Παοξή δεν βγαίνει στην πόλη όμω. Τι γίνεται, πιο πολύ λαό. Παοξή δήμαρχο δεν έχει βγάλει. Πώ γίνεται αυτό, ρε Κώστα. Πού να ξέρω. Τι τρίπλα είναι αυτή. Και ο άλλο ο Παπαγεωργόπουλο. Ναι. Ο Κλέλο. Ο Παπαγεωργόπουλος αργιανώσκε. Ναι, ναι, ναι. Και όμως στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, βάλεις, βάλε 50% ότι είναι παοξίδες. Και όλες οι ομάδες βάλε ανάμεικτα, ας πούμε, το άλλο 50%. Ναι. Πώς γίνεται να μην βγαίνει παοξίδες. Γιατί όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κούβελας. Το Κούβελα. Ναι. Κούβελας Ηρακλειδέας. Και αυτός. Ο Κούβελας αυτό ναι. Με το τσουλούφι το άσπρο, σαν ασβός που ήταν. Την Παναγιωταρέα. Μπράβο, μπράβο, ναι. Ο Κούβελας. Κούβελας. Ο Κοσμόπουλος έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Το 28 γεννημένο. Πέθανε το 11. Το 28, 28 γεννημένο. Έζησε κάμπος, ωραία. Μια χαρά είσαι. Πλήρη ημερών που λέγανε. Καρδιολογικά τελευταία και. Εντάξει, τι να κάνει. Πάνω από 80, εντάξει, πλήρη ημερών. Μια χαρά να φτάσουμε κι εμείς έτσι. Έφτασε μια χαρά και ο γαμπρός του μια χαρά πέρασε. Πώς. Σε εκδήλωσε, πάνω. Μου φαίνεται όχι στο Καφτατζόγλιο, δίπλα εκεί στο μουσείο πρέπει να ήταν. Το Καφτατζόγλιο. Πέθανε στον τόπο που γούσταρε κιόλα. Εντάξει. Και πέθανε και όρθιος. Εντάξει, μια χαρά. Αυτό είναι που μπορείς να φτάσεις εκεί πλήρης ημερών και να έχεις όλα στα σφρένα και να περπατάς. Ναι. Να ναι, μην χρειάζεται ξεσκατό, να ζητάει. Ναι, 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 αυτό ναι, να μην τυρανάς κόσμο. Αυτό είναι. Αν μπορείς, ρε κόσμο. Αυτό να παρακαλώ. Δεν μπορείς να το έχεις. Αυτό είναι του γραμμένο. Δεν μπορείς να το έχεις. Μια χαρά θα ήμασταν.
Έχει πολλά. Δύσκολα. Πολλά. Η ζωή έχει. Πώς το βλέπεις το. Ναι, θα ανοίξω γραμμές. Θέλουν γραμμές, τι θέλουν. Θέλουν γραμμές. Μπορείς να μας πεις για το φάρδος του Μουρίνιου τώρα εδώ πέρα. Τι φάρδος του Μουρίνιου. Φάρδος τώρα, είδες, άρχισε να μην ξοκλείει στο τέλος. Λέει, πω, τι. Τι τυχερός που ήμουν. Μα λίγο το παστέλουν στην τέξη. Με τον Άγιαξ είναι τώρα. Με τον Άγιαξ, ναι. Πάμε το πάρει. Είναι θυμωμένοι οι υπαόξιδες. Γιατί πώς δεν περάσαμε τον Άγιαξ, λέει, δες τώρα αυτή η ομάδα, Άγιαξ θα πάει τελικό. Έλα θυμωμένοι οι υπαόξιδες. Ναι, αλλά όταν έπαιξε με τον Άγιαξ, εντάξει. Σε τι φόρμα ήταν ο Άγιαξ. Ανοίξουμε γραμμές. Ένα είναι, μωρέ. Να δώσουμε γραμμές. Θέλει πολύ. Θα τον πάρουμε. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. 2-31-0-90-90-90. Άιτ. Για πολιτικά θες να μιλήσουμε. Ό,τι θες να μιλήσουμε. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, ρε Κώστα, τι γίνεται. Καλά, ρε φίλε, να βλέπουμε εδώ τη Μάντσεστερ. Να έχεις την υγεία σου, ρε, έχεις απήχηση στον κόσμο. Υπάρχει κόσμος που. Έχει ρε πολύ το σκυλί, ρε, έχει απήχηση. Όχι, και να σε πω και κάτι, δεν στο λέω τώρα εγώ για να σε καλά, αντά ούτε κολακία. Ναι. Οι Ολυμπιακοί της Θεσσαλονίκης ναι. σε έχουν κάνει τατουά στην καρδιά τους. Ξέρεις το... γιατί. Γιατί, γιατί μιλάς παθένια, μιλάς αντικειμενικά. Έχει πολλούς Ολυμπιακούς η Θεσσαλονίκη. Πιστεύω σε σχέση με τα παλιά χρόνια έχει ρε Κώστα. Δηλαδή το για να κάνουμε το ερώτημα. Πιο πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη ποιοι έχουν, οι Ηρακλειδείς ή οι Ολυμπιακοί. Για τον Ηρακλή, μην το πας, δεν είναι ρε, δεν θέλω αυτό να το σκέφτομαι. Γιατί τον Ηρακλή τον αγαπάω, έχω κάνει εγώ χιλιόμετρα για τον Ηρακλή. Αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι. Ναι, ναι, έχω φίλους Ηρακλειδείς, έχω πάει. Τον αγαπάω τον Ηρακλή. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι Ολυμπιακοί στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο από τους Ηρακλειδείς. Μάλιστα. Ο Ηρακλής έχει πόνο, να ξέρεις. Έχει και ο Ηρακλειδέας. Ο Ηρακλειδέας και ο Αριανός έχουν ταυτότητα. Στο έχω ξαναπεί ο Παοξής, ξέρεις τι με θυμίζει. Νεκροσέντονο έχει ο Ηρακλειδέας και ο Αριανός. Νεκροσέντονο. Ευρε Κώστα. Ρε Κώστα, άκου τώρα, δεν το λέω τώρα και ο Πάοκ εντάξει να μεγαλουργήσει μακάρι και τα λοιπά, αλλά. Δεν μεγαλουργεί ο Πάοκ. Με το θεσμό του κυπέλου. Εγώ σαν Ολυμπιακός παροτρύνω το Μαρινάκι. Να παραιτηθεί από το θεσμό του κυπέλου. Ναι. Εντάξει, πήρε καμιά κουβέντα. Χόρτασε γι' αυτό. Έτσι εντάξει. Τώρα. Μην τα παραλέσει τώρα. Όχι χόρτασε, ρε Κώστα. Εσύ είσαι γάτο, καταλαβαίνει. Θα πα αύριο στο Σταϊκόπουλο, θα πάρει μια Mercedes 90.000, ναι. 150.000 και αντιβάλει στο χωματόδρομο να τρέχει. Α, χωματόδρομο είναι το κύπελο. Τι είναι. Το έχασε μια φορά. Χωματόδρομο έγινε τώρα. Ρε, θα έχω εγώ Σιωβάνι, θα έχω εγώ Καρεμπέ, θα έχω Ζελία, θα έχω Καστίγιο. Και θα τους βάζω να παίζουμε τον Αστακό και με τον Αγροτικό Αστέρα και με τον Αστέρα. Τώρα έχει φουρτούνη και Μαρίν, δεν έχει Καστίγιο. Εντάξει, άρα δεν έχω Mercedes τώρα. Ε, μπράβο. Γι' αυτό παίξε ακόμα λίγο στο χωματόδρομο. Τέλος πάντων, αυτό που. Τώρα Mercedes έχει. Κοίταξε, φέτος ο Ολυμπιακός. Ναι. Ήθελε ενίσχυση. Σε όλες τις γραμμές ήθελε. Για Ford Town σε κόβω. Αλλά ποτέ, ποτέ δεν είπατε εσείς κάτι. Με το Φούντα οδηγό. Ναι. Το συν 17, το συν 17 γιατί έγινε συν 3. Μήπως γιατί έφυγε ο Μιλιβόγεβιτς, μήπως. Και τι φταίμε εμείς άμα έφυγε. Αυτό, δεν φταίμε γιατί έφυγε αυτό. Ο Αράπης που βοηθούσε ο Αράπης. Ιντέγε και Μιλιβόγεβιτς, έχεις δίκιο. Ακριβώς και δεν το είπε ποτέ κανένας για τον Ιντέγε. Ναι. Κατάλαβες, το πρόβλημα μπορούσα. Δεν ήταν ο Ιντέγε που δεν έκανε 30 γκολ και έκανε 20. Το πρόβλημα ήταν ότι η Ντέγε μάρκαρε παντού, ήταν εργάτης, ήταν κοπηλάτης. Δυνατό κορμί, ρε, δυνατό κορμί. Πολύ δυνατό. Εμείς σου πω ότι η απουσία του Αράπη του Ντέγε φάνηκε περισσότερη από την απουσία του Σέρβου. Τώρα που θα σε φέρουν το Βέλιο. Δεν να παίξει 4 μήνες στην Νότια, εκεί να δεις γέλιο. Εντάξει, το Βέλιο δεν είναι τώρα. Τα ακούω αυτά και. Πώ το λένε, τα ακούω αυτά και πάλι λέω τι θα δούμε, πάλι τα ίδια. Ετοιμάσου τώρα. Δεν πιστεύω Βέλιο να σε φέρει. Ετοιμάσου τώρα που ο Πρωτόταυρος φεύγει. Γιατί φεύγει ο Πρωτόταυρος. Αυτός είπε και 10 Νότιχαμ να αγοράσει. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από το όλα. Ο Τσίπρας είναι, θα σκίσει τα μνημόνια. Άσε τώρα, Κόσκο, δεν είναι ο Κινέζος, θα σε φέρει εκεί πέρα. Άμα πει να ρίξει λεφτά ο Κινέζος. Δεν βλέπω. Εγώ διάβαζα σήμερα τα βιογραφικά των προπονητών που είναι υποψήφοι για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό σε πήρα πάνω απ' όλα τηλέφωνο. Ναι, ναι. Για να μου πει την άποψη. Καταρχήν για σένα ο Λεμονής παίζει απαρχαιωμένο ποδόσφαιρο. Ρε φίλο, το Λεμονή, εγώ α πούμε στον Ηρακλή, άμα τον είχα, θα σωνόταν ο Κομπότης 5 βαθμούς απάνω θα ήταν. Ναι, κατάλαβα. Ο Λεμονή, άμα τον είχα στον Άρη, θα ήταν τώρα ο Όφη πιο μπροστά και τα Τρίκαλα πιο μπροστά. Αμάρικο, θα το σου πολύ. Το Λεμονή, άμα τον είχα, πού να σου πω, ρε παιδί μου τώρα, στον Ατρόμητο. Ο Πανιώνης δεν θα ήταν playoff σίγουρα. Ναι, δεν υπάρχει. Εμένα με κάνει εντύπωση ότι έχει ο Μαρινάκης την πρόθεση να πληρώσει, ρε παιδί μου, αυτά τα αλμυρά τα κασέ. Και του Γκάρτ και του Μπελογκρίνο και του Γκάλτιε. Ναι. Αλλά δεν θέλουν να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα.
Αυτό δηλαδή εμένα με θορύβει, κατάλαβες. Δηλαδή η Ελλάδα τι είναι, έχει ραδιενέργεια. Τι Ελλάδα έχει ραδιενέργεια. Ναι, γιατί δεν θέλουν να έρθουν εδώ, δεν το καταλαβαίνω. Ενάμιση θέλει πάρτο. Να σου πω γιατί κάτι. Τι έλεγες. Πώς πήρε τον, Βαλβέρδε μέσα στο αεροπλάνο και τον έδωσε 2-3 εκατομμύρια και τον είπε έλα δούλεψε. Τους θα δίνει αυτά τα λεφτά και τον Πελεγκρίνο τον δίνει. Και τον Ντεμούρα αυτόν εδώ τον Ολλανδό τον δίνει, τον πληρώνει. Δεν θέλουν να έρθουν. Φίλε τώρα, εσύ δηλαδή άμα ήσουν ο γιος σου επιχειρηματίας 30 ετών με Lear Jet και τα λοιπά, με επιχειρήσεις, με offshore ναι, εταιρείες και έπαιρνε γυναίκα από το Κορδελιό, θα τη δεχόσουν. Η γυναίκα όμως από το Κορδελιό, άμα έχει και στην Εθνική μία προθεσμιακή 15 εκατομμύρια, γιατί να μην τη δεχτώ. Σωστός ο κύριος. Και ήταν 20.000 στόχους κάθε μήνα. Ναι. Αυτό γίνεται ρε εσύ τώρα, Κώστα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα εκεί στο Βαγγέλης, άμα θέλει να κάνει μια ομαδίτσα εκεί για στα επόμενα 2-3 χρόνια να χτυπήσει λίγο Ευρώπη, πας παίρνεις έναν προπονητή στήλου Ζουνίδη Ίβιτς, του βάζεις και λεφτά εκεί πέρα μεταγραφές και σου κάνει μια ωραία ομάδα. Κάτσε τώρα, μην υψώνεις. Τελευταίο για να πάμε στον κόσμο. Τι να σου πω, απλά στα λέω. Το ΠΑΟΚ το φοβάσαι του χρόνου. Με τα δεδομένα τα σημερινά. Ναι. Όχι καθόλου. Το λέω εγώ. Είσαι Ολυμπιακός και δηλώνεις 10 Ιουνίου, 11 Μαΐου. Μαΐου. Ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίζω του χρόνου. Ναι. Δεν τον φοβάμαι. Δεν τον φοβάμαι. Κωστή, κάτι τελευταίο. Εσένα σε πήρα και το καλοκαίρι τηλέφωνο. Αν θυμάσαι καλά, πρέπει να σου το πω αυτό. Και σε ρώτησα, Κωστή, πέρσι τον Ιούλιο. Με βάση τις μεταγραφές και με βάση αυτά που βλέπεις. Ποιον βλέπεις φέτος πρωταθλητή για φέτος. Τον Ιούλιο σου είχα τηλεφωνήσει, εγώ δεν ξέρω αν έχεις καλή μνήμη. Και ξέρεις ποια ομάδα μου απάντησες ότι έβλεπες το καλοκαίρι πρωταθλητή. Ποιον, τον Παναθηναϊκό. Όχι ρε, γιατί δεν θυμάσαι, γιατί με ξενερώνεις έτσι ρε Κώστα. Φώναξες ΑΕΚ το καλοκαίρι. ΑΕΚ, ναι. Την πάτησα. Και τώρα φωνάζεις ότι πρέπει να φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Ρωτάω ρε φίλε. Ρωτάω. Τι ρωτάς ρε Κώστα, εγώ σου λέω κάτι άλλο. Η ιστορία και το παρελθόν είναι οδηγός για το μέλλον. Τη μεταφράστρια του Ολυμπιακού, την ξέρεις τη Μαρίνα. Την ξέρω. Την Ξανθιά. Ναι. Η Μαρίνα μόνη της στα 14 χρόνια έχει πάρει 13 πρωταθλήματα. Σωστός. Μαρίνα. Τόσο καιρό είναι εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 2 στα τελευταία 50 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θέλει άλλα 11 πρωταθλήματα για να φτάσει τη Μαρίνα. Ας φτάσουν τη Μαρίνα πρώτα την πρωταθλήτρια με τα 13 και μετά να μιλάμε αν θα φοβάμαι εγώ τον ΠΑΟΚ. Δεν το φοβάσαι. Αγαπώ πολύ. Αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλά τα λέμε. Με αυτά τα δεδομένα δεν το φοβάται. Μπρετανάρια, εγώ είχα Πασόκ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη. Τι να τον κάνω τον Δήμαρχο Κατάκια. Πάω κάρα μια ζωή, 701. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλησπέρα, Έλα, Νικό. Τι έγινε, ρε, τα πρόβατα. Για πάτε. Καλά, έχω, τι γίνεται. Καλά, Νικό. Έφαγε το μηνίσκο τον Βλάξ. Έτσι λέει αυτό. Ποιο έφαγε το μηνίσκο. Εγώ, ρε. Έχω το γόνατο λίγο μυστήριο, κάτι χιάστο, κάτι κόλπα. Τον βλέπω για Μίλτο Θεοδόρου. Μα βλέπει για κανένα Θεοδόρου, λέει. Γενική εγώ. Κλινική. Τέταρτο όροφο. Να πα, φίλε μου, να πα, να πάρε τα πίνουν. Έτσι είναι. Για λέγε. Πληροφορίε από την Αθήνα αναφέρουν ναι. Ότι η ομάδα τη ΑΕΚ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να, όχι απλά να κάνει διπλό, να κάνει και μια επαφική παρουσία τη. Μίλησα με έναν παίκτη του ΠΑΟΚ, πιτσιρικά. Και μου λέει. Θα παίξουμε την Κυριακή ΠΑΟΚ ΑΕΚ και σε 10 μέρες κανείς δεν θα θυμάται αυτό το παιχνίδι. Και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο κύπελο το τελικό θα το θυμόμαστε για άλλα 40 χρόνια. Χεστήκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο προπονητής και ο κόσμος για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή. Στο λέω το ξέρεις. Πιο πολύ, ποια τον ενδιαφέρει. Την καλή κλήρωση έχει, κύπελο πήρε, διαιτησία είχε. Όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτόν. Ναι. Μισό λεπτό. Ο κύριο Σαββίδη το βράδυ που βγήκαν έξω τα παιδιά και χαρήκαν το κύπελο και καλά κάνα και πήρε τα ουιστάκια, δεν είπε στον κύριο Ήβιτ ότι θέλω να βγάλει δεύτερο οπωσδήποτε. Σαββίδη Σφίγγ. Πρώτο στα playoff, τι κάνω λάθο. Εσύ πιστεύει ότι το playoff, τα playoff θα έχουν μεγαλύτερη θεαματικότητα από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι που είναι σε επανάληψη. Και ο ποδόσφαιρο βρε αγαπάμε και κάνουμε τώρα. Θα πάνε στην Τούμπα τώρα πάλι οι γκόμενες με τους πιτσιρικάδες. Α, παράταμε. Ποια play-off ρε. Και εγώ σε ρώτησα το εξής. Ο κύριος Σαββίδης είπε τον κύριο Ήβης θέλω να βγάλει την ομάδα πρώτη τα play-off ναι ή όχι. Κλάιν. Κλάιν Μάιν. Έλα ρε. Πώς Κλάιν Μάιν. Κλάιν Μάιν. Αυτά λένε οι πληροφορίες ότι ο κύριος Μελισσαρίδης κύριος Μελισσανίδης έβαγε την παπάρα. Θα σου κάνει την ΑΕΚ δεύτερη μωρέ τώρα, τι έγινε. Έβγαλε την παπάρα.
Έφαγε την παπάρο ο κύριος Μελισανίδης. Ναι. Έφαγε τον goal offside 1,5 μέτρο ο κύριος Μελισανίδης. Ναι. Ναι. Ο Δεμάνταλος δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Ράουγκο δεν ακούμπησε την μπάλα. Σουμώες με τον Γιώχασο τους είδαν και υπόπτους. Η ρεπόρτερ της ΑΕΚ ναι, το σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν. Πώς εξήγησε Νίκο αυτός ο Ραούχου να μην μπορεί να κάνει. Δυο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Να τρέξει πιο γρήγορα από τον Βαρέλα. Δυο ρεπόρτερ της ΑΕΚ μου λένε ύποπτος ο Σιμώες με τον Γιώχασον. Δεν υιοθετώ. Λέω μέσα στην πίκρα του ΑΕΞΙΣ τι μου λέγε. Ο ίδιος ΑΕΞΙΣ έκανε ερώτηση τον Ήβης για τη διαιτησία. Λέγε. Η ΑΕΚ δεν είχε τρυπική και εγώ ατρυπική τότε. Εντάξει. Ναι. Τώρα, αν για διάφορους λόγους τα παιδιά δεν μπορούσαν να προσφέρουν αυτό που ξέρουν ή δεν μπορούσαν να παίξουν αυτό που ξέρουν, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και είναι άλλος αρμόδιος από το ψάκτη. Μάλιστα. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς πικραθήκαμε, στεναχωρηθήκαμε, είδαμε ότι ο κύριος Σαββίδης ήταν λίγο αδέτερος του συγκεκριμένου. Ρε παιδάκι μου, μην το μακρηγορείς. Πήρε ένα κύπελο πέρσι, το έχασε φέτος. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι θα κάνουν μεταγραφές. Η ΑΕΚ τι θα κάνει. Θα σας πουλήσουν το παραμύθι δύο μήνες με το γήπεδο, θα περάσει μεταγραφική περίοδος, θα σας φλωμώσει το ψέμα με το γήπεδο και πάλι του χρόνου θα παλεύετε με το Πανιόνιο ποιος θα βγει πέμπτος. Αυτό θα γίνει του χρόνου. Δεν περιμένω. Δεν περιμένεις. Έχεις τρεις μέρες που θα αγώθηκες ότι δεν θα κάνει μεταγραφές. Πού το ξέρεις αυτό? Μόλις δω φαγάνα εγώ πρωτοσέλιδο. Ξέρω τη μοίρα μου. Τα έχω δει τις φαγάνες εδώ με τον Ζαγοράκη. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει γιατί ανανέωσε Χιμένεθ, φίλε. Σίγουρο, να δεις. Μεταγραφές θα γίνουν. Χιμένεθ, φίλε. Το κακό με το Χιμένεθ, φίλε, είναι ότι αν έπαιρνε το κύπελο, θα μπορούσε να πει το Μελισανίδη ψιλωμένος. Ρίχτα. Και κουναρά ρίχτα. Τώρα με αυτή την εμφάνιση μένει ο Χιμένεθ και το επάνω χέρι το έχει ο Μελισανίδης, φίλε μου. Δεν αμφιβάλλουμε, αλλά δεν αμφιβάλλει. Το είπα το θα κάνει έξω, ξαναλέω. Τι, καλά. Ποιος θα κάνει, ρε. Καλά. Ποιος θα κάνει, ο ΠΑΟ. Καλά. Ποιος ο ΠΑΟ θα κάνει, γιατί κέρδισε ένα τελικό κυπέλλου, δεν αγκώ 3 μέτρα ο Σάνης 80. Είναι τη διέσαι από το Παναθηναϊκό, για πες μου. Πού το κρίνει ο κ. Παναθηναϊκός να κάνει περίπου την καμπάνια προτάσεις. Ναι, επειδή όμως με 3 μέτρα goal of sight μπορεί να το επαναλάβει τα 3 μέτρα goal of sight. Κατάλαβες, εκεί είναι το κόλπο. Θα δούμε, για Νίκο. Τι θα κάνει, θα πάρει την Πετρογκάζ. Ποιο θα πάρει την Πετρογκάζ. Πετρογκάζ θα πάρει. Τι θα την κάνει, τι. Δεν ξέρω τι θα πάρει. Ξέρω εγώ τι λέω, την Πετρογκάζ. Και εγώ ξέρω τι λες. Τι θα πάρει την Πετρογκάζ. Δεν πρέπει να εκτίθεσαι, είσαι ο Ραπτόπουλος, το καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να εκτίθεσαι. Θα κάνει περίπατο η ΑΕΚ. Εντάξει. Βλέπουμε, κοντά είναι. Και θα παίξει και Champions League. Τι θα παίξει? Στους ομίλους θα μπεις. Υπό προϋποθέσεις, ναι. Α. Υπό προϋποθέσεις. Επίλα κρατώ το Σαραούχο και τώρα τα τέσσερις καταράδες. Έναν αριστερό πακ, ο οποίος θα δηλώνει στο ε1 ότι είναι αριστερός πακ. Ναι. Θέλεις εκτρέμ, θέλεις οπωσδήποτε αμυντικό χαρτ. Ναι. Τι να σου πω άλλο. Βρέζουμε έναν ακόμα σαν τους Σιμώες και είσαι καλά. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι κάτι θα γίνει, ειδικά άμα ξεκινήσει και η γηπεδάρα. Το έβαλε στο παραμύθι, βλάχο με την γηπεδάρα. Έλα μωρέ, θα δείξει αυτό τώρα, εντάξει, η γηπεδάρα και η γηπεδάρα. Σε περιμένω την Κυριακή στη Μαρμίτα. Κι εγώ θα σε περιμένω, ρε. Πρώτα ο Θεός. Άμα λες πρώτα ο Θεός, μάλλον δεν θα έρθει. Ας τον άνθρωπο, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Άσε το πρώτα ο Θεός, καλημέρα. Αυτός είναι ο πρώτα ο Θεός, θα σκάσει μύτη εκεί πέρα. Πρώτα ο Θεός, άστα. Του κόκκινου τώρα τα πάντα. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα. Επόμενο κύριο. Πρώτα ο Θεός, άμα λέει δεν θα έρθει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, πήρα να πω δύο πραγματάκια. Λοιπόν, ηρακλειδάσουμε. Μάλιστα, ωραίος. Ένα, μέχρι το καλοκαίρι ήμουνα 2 χρόνια Σάμο, που είχε 4 μεγάλους συνδέσμους Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ωραία, φίλε, εγώ 4 χρόνια έκατσα Σάμο. Πώς άντεξε εκεί πέρα? Άντεξα, τι να κάνω. Ζούγκλα, στη ζούγκλα όπως τη λένε. Τι κάνεις η Σάμο, αν επιτρέπετε? Στη ζούγκλα με τους ζούγκλους. Αστυνομικός, δεν πυροσβέστης η Σάμο. Τι θα είναι? Αστυνομικός δεν είμαι, στρατιωτικός. Το ίδιο πράγμα είναι. Δύο χρόνια. Τι φυσμέγες ρε, μόνο 2 χρόνια και έφυγες. Τόσο για 2 χρόνια με τη λέξη. Άσε ρε σκύρι, γελάς τώρα. Τι φυσμέγες και έφυγες τα 2 χρόνια. Άμα είχα βίσμα πρώτη φορά, Σάμο δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε αναγκαστικά, θα πήγαινε μια βόλτα και από εκεί. Ξέρω εγώ τι λέω. Άιστα αυτά. Από τα τόσα άτομα που πήραμε όλοι μαζί, εγώ και άλλοι 2 φύγανε μακριά. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει. Φίλε, εμένα που με βλέπει στα 23 μου. Μ' ακούς? Ναι. Εμένα που με βλέπει στα 23 μου, έχω ανέβει στο βουνό επάνω, τέρμα.
Στο Κερκετέ. Στο Κερκετέ απάνω. Πού εκεί στο Καρβούνι. Ναι, ναι, εκεί ανέβηκε. Με ένα καθηγητή μουσικής για να ήθελε να ανάψει κερί σε έναν συμμαθητή μας που πέθανε με το αεροπλάνο. Και με λέει πάμε παρέα, δεν έρχεται λέει κανένας. Και πήρε εμένα. Και ανέβηκα εκείνο το βρωμοβούνι για να ανάψει κερί και στο αεροπλάνο αυτός. Και το ανέβηκα και το κοιμήθηκα δεν ασπάθω. Σε καταλαβαίνω. Η Κερκετέα το ξέρεις, καλά, εγώ 4 χρόνια σου λέκασα, κύριε Καραβανά σε έκανα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, 4 μεγάλους συνδέσμους είχε και όμως μαζευόμασταν εκεί στο Καρλόβαση. Μπράβο. Μια καφετέρια και βλέπαμε τον Ηρακλή. Σωστά. Εντάξει, όλοι άλλοι ήταν από εκεί, άλλοι ήταν μακριά. Από μακριά. Και? Αθήνα ήμουνα ένα χρόνο και εκεί με Ηρακλειδής ήμουνα. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει κόσμο και Θεσσαλονίκη και εκτός. Αλλά λόγω της πίκρας που έχουμε φάει, δεν πάω στο γήπεδο. Εντάξει, πηγαίναμε στο γήπεδο φέτος όλη τη χρονιά οι ίδιοι και οι ίδιοι. Λοιπόν, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Ένα ήθελα να πω αυτό και ένα άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν νομίζετε ότι πίσω από όλο αυτό που γίνεται με τον Λεβαδιακό να υπάρχει δάκτυλος ΠΑΟΚ λόγω πανό που κακώς ανέβηκε, ναι, για μένα. Στα, θα σου το πω. Στα στέκια τα δημοσιογραφικά, κουσκουσιάρικα, εκεί που βγαίνουν οι ειδήσεις, ναι. Έχει υποθεί ότι ο Ιβάν θέλει να τους εξαφανίσει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο νεκρός οπαδός και ο άλλος είναι για τις βρισχές για τη μάνα του. Εντάξει, κατά κριτέα τα δηλαδή για τον Άρη, για τον Άρη, ο Ιβάν δεν τρέφει ας πούμε μίσος, ούτε ο... Αδιάφορος είναι για τον Άρη. Δεν τον ενδιαφέρει. Τσατίστηκε πιο πολύ με τον πανό όταν ξεκίνησε η φάση. Για τη μάνα της. Τον πανό και τον νεκρό. Μετά πήγε ο νεκρός, ναι. Ναι. Αλλά τώρα ο νεκρός τι σχέση έχει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν πιστεύω. Για τον Ιβάν έχει. Ναι, για τον Ιβάν και μπορεί κάτι μπράβο στην Ιβάν. Έτσι ναι, το θεωρώ. Για μένα μπορεί να μην έχει. Αλλά εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Το στίγμα της επικαιρότητας. Το στίγμα της επικαιρότητας. Καλά δεν το λέω. Εντάξει όμως, ναι. Καλά τα λες, δεν διαφωνώ. Αλλά θα έπρεπε να σκεφτεί και αυτός να μην προκαλεί, όχι αυτός ο ίδιος, ο γιος του μετά εκείνα που ανέβαζε την πρωταπηλιά. Ναι. Και τις χαζομάρες που βάζανε στα Twitter και δεν ξέρω εγώ πού τα βάζανε. Και προσβάλλανε τον κόσμο και την προσπάθεια του Ηρακλή. Δηλαδή του Ηρακλή μπορεί να μην έχει πάει. Μπορεί να μην έχει τίποτα από αυτά, αλλά είχε μια ομάδα που κατέβαινε κάθε αγωνιστική και πάλευε μέχρι το τέλος. Ναι. Εγώ, ό,τι και να γίνει με τον Ηρακλή, πέσει δεν πέσει εξωγωνιστικά, εγώ είμαι υπέρ ευχαριστημένος με αυτό το πράγμα που είδα. Γιατί ήταν μια ομάδα μικρή σε ηλικία, άπειρα παιδιά, που καταφέρανε και το πήγανε τρένο στο τέλος. Άμα δεν ήταν άπειρα παιδιά, διάσωνόταν ο Ηρακλής. Είχαν άγνοια κινδύνου. Μπορεί και αυτό να είναι. Μπορεί. Πάντως εγώ ξέρω ότι αγωνιστικά ο Ηρακλής δεν ήταν ο χειρότερος. Όχι. Δεν ήταν, και δεν η Λεβαδιά ήταν χειρότερη και η Βέρεια ήταν χειρότερη. Ναι, εκτιμώ ναι, ναι. Και από τη Λάρισα καλύτεροι ήμασταν. Και η Λάρισα για κλωτσιές ήταν. Άστε. Απλά ο Ηρακλής δεν είχε να χάσει τίποτα παραπάνω, μόνο να κερδίσει. Έκανε πολύ καλές μεταγραφές ο Ηρακλής, ιδιαίτερα το Γενάρη. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, του Ηρακλέους, ήταν φανταστικές. Μία προς μία μα τις δεις, σώσαν την παρτίδα και ο προπονητής. Τίποτα, εγώ συγχαρητήρια θέλω να πω σε αυτή την ομάδα αυτό που μας κέρασε στο τέλος, τις χαρές που μας κέρασε στο τέλος, ήταν πραγματικά χαρές. Εγώ χρόνια είχα να χαρώ τόσο πολύ από την Ηρακλή. Εγώ πιστεύω ότι αν θα πάει, στο διοικητικό της Super League, ο Σαββίδης κατά θα ψηφίσει. Τώρα είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι θα κάνει. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει σημασία. Κράτα και τον Μπαστακό πέρα. Βασικό φανέλα έκλησες. Και άιντε να ξεκινάει. Έκλεισε και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Γεια σου, Ρακλειδέα. Μικρό διάλειμμα, πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους.
Είσαι στην κορυφή. Είπε λέει Κωστή ο Καστοριανός ότι δεν τρυπήθηκε ποτέ η ΑΕΚ. Ας ρωτήσει τον Θεολόγη τον Παπαδόπουλο, λέει, με τα τρύπια γκάντια στον κύπελο με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Φίλε, είμαι σε δίλημα, λέει ο άλλος, για την καλύτερη μίμησή σου. Δέσπο ή Κανελάκης. Είχε τα δυο, τα πιάνεις καλά. Πέρασα σήμερα από τη Δέσπο. Κι εγώ πέρασα. Μένα με φώνησε νεαρέ. Σήμερα φασολάκι έφαγα μόνο. Τι θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε κανένα κρέας να φάμε. Ναι, μέρα μην πιτσιγκούναρα. Ναι. Νεαρέ, κάθε μέρα περνάς από εδώ. Τίποτα δεν μου έχεις δώσει. Καλά, μωρή, τι λέω. Κάθε φορά 50 λεπτό σε ρίχνω. Έπρεπε να έχει γείτονα το δάσκαλο. Τον ήπιε. Τον ήπιε τώρα. Θα άλλαζε επάγγελμα η Δέσπο. Πάμε. Είναι, ο δάσκαλος είναι ικανός να αλλάξει επάγγελμα, φίλε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πες τον Αρεθόδωρο ότι δεν έχω περάσει. Δεν μπορώ να γελάσω, ρε. Πέρασα, ρε φίλε. Με κατασπαράξει η γύρη των λουλουδιών 2-3 μέρες. Με έχει ρημάξει αυτή η βρωμογύρη. Ρημάξει, ρε. Η βρωμοάνοιξη αυτή η βρωμοεποχή. Άσε, ρε, αλλεργία έχει επειδή πήρε ο Πάχο το κύπελο και άστη γύρη. Βρωμογύρη των λουλουδιών. Λέγε. Πάμε εδώ. Στεφανέ. Ναι. Βρωμοάνοιξη. Επειδή ο Ραπτόπουλο είναι παλιά μαλαγάνα ο Κουρπέλη. Ξέρω, βρε. Ξέρει πόσο συγκινησιακά φορτισμένα θα είναι αυτά τα play-off. Ναι. Και λέει στον κόσμο, έλα μωρέ τώρα, ποιος ασχολείται με play-off. 45.000 ετών πάνε την Κυριακή. Θα δεις. Αλλά άμα βγάλω Κυριάκος μετά σε κανένα πεντάμινο τίποτα σοβαρά. Θέλω να δω τη Βίκη στα μάτια με τον Τσοχατζόπουλο στις Κερκίδες. Σιγά μην εμφανιστούν αυτοί. Θέλω να δω τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Νίκο Ακριτίδη. Καλά, καλά. Και όλοι μαζί, τούμπα 40-30.000, 10-5 πόσο. Καλά, θα καλά. Είναι. Θα δεις τώρα κανένα κούλι που τσουτάκι. Να ρίχνουν πουστρούκι τον κούλι, πινελίκι. Και να το δεις το κούλι μαζί με το Μελισσανίδη στο Άκα. Να είναι ορφανός με τον Καλαφάτη στις Κερκίδες και να τους κάνουν θα είναι όμως και κάποια κυρία ευρωβουλευτή στα επίσημα, έτσι, στη Σουήτα. Όπα. Λοιπόν. Αυτή που πάει με το ελικόπτερο του που πάει και έρχεται. Λοιπόν, άκου. Άκου τώρα. Μήνυμα. Άιντε, πού είναι αυτό το μήνυμα. Ναι, σήμερα. Στο διάλογο. Έχει. Τι γίνεται εδώ πέρα. Σιγά λοιπόν. Με το βρει. Λέγε το βρει. Λοιπόν, η μεγαλύτερη όλα είναι ο Ζαγοράκης. Που δεν σεβάστηκε το ψωμί που έβαγε να βγάλει μια ανακοίνωση κατά του Κούλη προχθές. Όμως με το λίτρο το κατέβαζε το ουίσκι στα μπουζούκια. Μπορεί. Γιατί μπορεί. Καλά εξηγήθηκε. Φυσικά. Μπορεί. Να σου και ανακοίνωση δεν έβγαλε. Και το Ισκάκι χτυπούσε. Αλλά ναι. Συμφωνήσω ότι για τα φετινά play-off οι ομάδες. Μην τον πάρει ο Ιβάν τώρα και το μεταγράψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και 100.000 παοξίδες ψηφίζουν Ζαγοράκι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κατάπτυστη άμα το κάνουν αυτό. Τι κατάπτυστη. Ότι πει ο πρόεδρος. Δεν είναι ο πρόεδρος. Εντάξει, δηλαδή μιλάς για κοινό ανεγκέφαλο, χωρίς νοημοσύνη. Χωρίς τι θέλει, γιατί το κοινό αυτό είναι. Ρε, τι πες ρε Θόδωρε, τι θέλει. Για λέγε ρε. Ραπτόπουλε, συμφωνείς ότι για τα φετινά play-off έχουν αρχίσει ήδη ομάδες να εκπαιδεύουν τους παίχτες προκειμένου να παίξουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερη μπάλα. Εγώ αυτά τα play-off, ρε φίλε, με μαύρη ψυχή θα τα δω. Έχω έναν. Θα πάω να ασχοληθώ με μια αντίκα που θέλει να μου χαρίσει ένας Αριανός. Ακόμα αυτή η Μπεμβέ θα την πάρεις, τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω, ρε. Όχι. Μου λέει ένας φίλος μου, άμα πάρεις, λέει, αυτοκίνητο αντίκα, είναι σαν να έχεις ανάπηρο μέσα στο σπίτι σου. Θα μου πεις. Να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο. Περίμενε, ρε. Και δεν ξέρω τι να κάνω, ρε, φίλε. Να την πάρω ή να μην την πάρω. Άμα έχεις καλό μέρος. Γιατί άμα την πάρω πρέπει να την έχω όπως πρέπει. Πρέπει. Δεν μπορώ να την έχω. Ωραίο εργαλείο να μου το δείξει αυτό. Για λέγε. Λοιπόν, άκου λίγο. Εγώ από ό,τι έχω μάθει. Ο Κυριλίας με την εφημερίδα. Ναι. Κώστας είσαι βρε. Ναι. Στέφανος είσαι βρε. Ναι, βρε. Ότι μαζί με τον άλλο τον επιχειρηματία που στάθηκε πάντα στα δύσκολα της ομάδας δίπλα και ποτέ για ιδιών όφελους αλλά πάντα για το καλό της ομάδας. Μαζί με τον άλλο με το γερμανικό μουστάκι. Τρέχει διαγωνισμός κύριε Σιγύρη. Ότι ετοιμάζεται μια φάμπρικα λέει με κυτρινόμαυρους φύλους λέει για την επόμενη μέρα. Ναι. Μήπως έχει πάρει κάτι ταυτί σας. Προσωπικά όχι για το κύριε Σιγύρη, καθόλου με τη φάμπρικα. Δεν μπορεί να είναι όλο εκείνο το. Όλο το συμφερτό. Όλο το συμφερτό, λες, όλο το συνοθήλευμα. Ναι. Το παρελθόν που έφυγε, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ναι, βρε, αυτό λέω κι εγώ. Όχι, το παρελθόν που έφυγε, αλλά παραμένει ενεργό με συνομάδα. Μην ξεχνάς ότι σε δύο μήνες ο Άρης, τελειώνοντας τη σεζόν και παραμένοντας στη Β' Εθνική, πρέπει να μάθουμε τι άνοιγμα θα έχει. Εγώ τα βάλα κάτω με τα μανατζερικά και με τα όλα έσοδα-έξοδα. Κατριάρι βλέπω να είναι.
είναι ένα τριάρι στο νερό. Έτσι το βλέπω. Αυτό το τριάρι που λες, Θόδωρα, όλο αυτό το παλιό συνοθήλευμα, αν εννοείς, εγώ πιστεύω είναι η κίνηση που βάζουν μπροστά τον Κόκε. Ναι, αυτό ρε, βλέπω και, εγώ. Και τι θα γίνει, πάλι τα ίδια ξανά μανά θα εντάξει και καλά, δεν φαινόμαστε και βάζουμε τον πιτζί με Κόκε. Γιατί αυτό το κοπρόσκυλο, αυτό, ναι. Θα βάλει το κοπρόσκυλο. Ναι. Να διαχειριστεί θέλει και αυτό. Ναι, όχι, τι έχει να βάλει. Αυτός ακόμα την επιταγή στη θέρμη έχει λοιπόν, να βάλει. Λοιπόν, ο Κόκε, σας το λέω εγώ από έγκυρες πληροφορίες, ό,τι λεφτά έχει βγάλει, τα έχει φάει στο καζίνο. Αυτό σου λέω. Είναι μεγάλος κόπρος και ψάχνει να βρει τρόπο να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Ακόμα τα λεφτά χρωστάει. Και επειδή είναι κόπρος και καμιά ομάδα σοβαρή δεν ασχολείται με τον Κόκε, βρήκε αυτά τα λέσια του Αριανού και πάει και. Είναι δυνατόν. Δεν είναι, αλλά το πλούτο. Οι άλλοι τον βάλανε, εγώ πιστεύω. Δεν είναι. Βρε ξύλο να τρώει από την Παπαναστασίου μέχρι το Σέιξ σου. Με κουτσό θα πηγαίνει, βέβαια. Τι τώρα. Άιντε τώρα, πάτε μυαλό εκεί στον Άρη. Άιντε και ο Κόκε. Ο Κόκε αφαίρει παράγοντα. Ήρθε ο Κόκε, ρε. Ο Κόκε, άμα του δώσει 5.000 να σε πληρώσει λογαριασμού, θα σε βγάλει και χρεωμένο να πάει στο καζίνο να τα φάει. Πίσω να πα στο σπίτι το διακόπτη να πει ρεύμα δεν θα έχει. Το κοπρόσκυλο να πούμε. Τι λέω. Να σε ρωτήσω κάτι και ο Στέφανο, άμα θέλει απαντάει. Ναι. Στο πρώτο μάτς με την Καστοριά το 3-0 είχαν βγάλει ένα πανό. 3-1. Στο 3-1, ναι. Είχαν βγάλει ένα πανό απέναντι από τα επίσημα που έλεγε κάποια ονόματα που είναι το παρελθόν και να μην ξαναπατήσουν. Στη θύρα 3 ήταν το πανό. Όχι στη θύρα 3, απέναντι από τα επίσημα. Στη 2 και στη 3. Στη 2 είναι απέναντι από τα επίσημα, ναι. Δεν είχαν βγάλει ένα μεγάλο πανό με ονόματα. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ούτε εγώ θυμάμαι από εγώ ήμουν, νοσοκομείο εκείνη τη μέρα. Ναι, ο Βεργιώτη ο μάνατζερ. Είχα εγχειριστεί και την ημέρα και δεν. Ναι, ο Βεργιώτη ο μάνατζερ που ήταν μέσα ονόματα αυτά είναι τώρα στην ομάδα. Ο Βεργιώτη ο μάνατζερ. Μου έλα να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Η άνοδο έχει χαθεί, το έχουμε πάρει πρέφα. Τώρα που χάθηκε η άνοδο, θα τα πούμε λίγο έξω από τα δόντια. Ο Βεργιώτη ο μάνατζερ είναι τώρα με στην ομάδα ή δεν είναι. Ο πρόεδρο. Ο Βεργιώτη ο μάνατζερ. Δεν ξέρω τι. Κώστα, εσύ καταλαβαίνεις ή κάνεις το... Καταλαβαίνω, είναι. Είναι, ωραία. Ο Γιάννης έστειλε από την Αθήνα παίχτες. Αυτό ναι. Ωραία. Ο Σέρβος έφερε παίχτες δικούς του. Έφερε, ναι. Ωραία. Ο άλλος ο Κύπριος το καλοκαίρι δεν έκανε πολλές διαδικασίες. Τις έκανε, ναι. Ποιο παρελθόν διώξαμε, ρε φίλε, για να καταλάβω δηλαδή. Κανένα διώξαμε, εντάξει. Δηλαδή, άμα έρθει ο Κόκε, δεν θα έρθει σε, θα έρθει σε γνώριμο έδαφος. Λογικό. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Γίνεσαι, ναι, και γίνεσαι και ανησυχητικά γίνεσαι. Τότε ρε φίλε, τι πάταξη του παρελθόντος κάναμε. Αν είναι να ξαναφέρουν το γρανούζι, να κάνουν τη λέξη, να πάρουν το 30%. Τι αυτή τη δουλειά, να κάνουμε πάλι αυτή τη βιόλα. Με αυτό εδώ πώς θα πατήσει καινούριος άνθρωπος, ρε παιδί μου, να αναλάβει. Να έρθει να ρίξει λεφτά με αυτά που βλέπει. Οι θεματοφύλακες της ομάδας, οι οποίοι όντως είναι νέα πρόσωπα, όπως λένε, να προσέξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει που δεν είναι επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Γιατί τι να το κάνω εγώ να πάω αλφα εθνική και να ξαναζήσω τα ίδια. Βέβαια. Απλά πράγματα. Πολύ απλά. Τώρα όσον αφορά για το πού θα βρούνε μεγάλο επενδυτή. Αυτό είναι δικό τους κομμάτι. Οι παοξίδες για να βρουν τον Ιβάν δεν φύτρωσε μπροστά τους καλημέρα καλησπέρα έλα. Ψάξαν οι άνθρωποι. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να δραστηριοποιηθούν και οι δικοί μας. Η παλέμαχη δική μας ξέρει τι είναι. Δώσε ένα 50 ευρώ να έρθω να κάνω μια εμφάνιση, όλα καλά. Έτσι, όπως τα λες. Ναι. Ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι, ρε φίλε, είναι θεματοφύλακα της ομάδας. Δυστυχώς. Αυτή είναι αλήθεια. Και αυτή είναι παρομπλισμένη. Και εγώ γι' αυτό σου λέω, ελπίζω, και να κλείσω με αυτό και να μιλήσω και οι υπόλοιποι, ναι. Ελπίζω το κύπελο στο Βόλο να ήχησε δυνατά στα μάγουλα των σενών της Παπαναστασίου. Σωστός. Ελπίζω να ήχησε. Τόσο δυνατά όσο ποτέ. Ας το καταλάβουν. Γιατί μετά βλέπω να γινόμαστε Ηρακλής. Εκεί πάει. Λογικό. Καλή συνέχεια, παιδιά. Τσάφ. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Επόμενος κύριος. Πάμε. Μάλιστα. Απλά τα είπε. Ναι, εντάξει. Ήταν πιο. Έλα, φίλε. Έλα, Ραπ. Έλα, φίλε. Έλα. Ο Ταρίφας, η Μαριάνος. Καλώς το. Λοιπόν. Έλα, Αργιανάκη. Λοιπόν. Ανέφερε το νέο κατεστημένο. Που πάει να γίνει, η Ντεμέκμα και τον Ομάχη, οι οποίοι το είπε και πριν ο φίλος που κάθεται δίπλα σου, σφάξανε το βάζελο 3 μέτρα goal offside στο τελικό και ανέφερε κιόλας ότι το ίδιο θα γίνει και... Σε πονάει αυτό. Θα ξαναγίνει, έτσι είναι, θα ξαναγίνει, μπορεί να ξαναγίνει τώρα. Σε πονάει αυτό που... Είναι ολυμπιακός στη Βορρά, είναι ολυμπιακός η Ντεμέκμα και τον Ομάχη. Είναι, το παραδέχονται.
Δεν τους χαλάει όμως. Εσένα τους χαλάει. Οπότε να μην βγαίνουν και να λένε τόσα χρόνια που κλέγονταν 100 κατεστημένο και εμείς το πολεμάμε και α και ου. Έτσι. Ένα, το, ένα αυτό. Λοιπόν, το άλλο που θέλει ο Σαββίδης να υλοποιήσει το μία πόλη, μία ομάδα που τον πιέζουν οι οπαδοί του για αυτό το πράγμα και γι' αυτό, γι' αυτό καταστρέφει τον Ηρακλή. Όχι τώρα βρήκαμε τη δικαιολογία το πανό και αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Και σειρά έχει ο Άρης. Έτσι. Ο Άρης τι κάνει γι' αυτό. Ο Άρης δεν θα το επιτρέψει ο λαός του να έγινε αυτό. Δεν μπορεί να... Μία πόλη, μία ομάδα θα υπάρξει μόνο με τον Άρη. Όχι με τους ντεμέκ μακεδονομάχους, γιατί ο Άρης δεν είναι στο άρμα κανενός. Ας ήτανε. Γιατί να είναι. Γιατί να μην είναι. Γιατί είναι περήφανος. Γιατί Άρη σημαίνει σύγκρουση, περηφάνεια, αξιοπρέπεια και όλα αυτά. Δηλαδή εσύ που είσαι Αριανός. Δηλαδή εσύ είσαι Αριανός και είσαι περήφανος που είσαι Αριανός. Φυσικά είμαι περήφανος. Εγώ δεν τρεπόμουν άμα ήμουν. Όλοι Αριανοί είναι περήφανοι, να ξέρεις. Γιατί είσαι υπερήφανος, γιατί έχεις κάνει και είσαι υπερήφανος. Να ακούσω το λόγο. Το λόγο. Το λόγο. Δεν στήθηκα ποτέ, δεν ήμουν στο άρμα κανενός ποτέ. Δεν πήρα κύπελλα, δεν πήρα πρωταθλήματα και ακολουθώ την ομάδα μου με απαγορεύσεις, με οτιδήποτε παντού και όλα τα σχετικά. Σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι είναι σε άρμα κάποιου τόσα χρόνια με Πασόκ, με Τσοχατζόπουλους και. Έχω άδικο. Δίκιο έχεις με Τσοχατζόπουλους και τέτοια. Μην ανέβω. Δίκιο. Εγώ είμαι περήφανος και ας μην ανέβω. Βρε, εμείς θέλουμε ένα... Έχω το κούτελό μου καθαρό. Θέλουμε έναν επιδητή και ένα καλό διοικητικό παράγοντα τώρα. Αυτό μας λείπουν. Εκεί είμαστε μια χαρά. Το ότι πήγες και έφαγες την ομάδα σου σουβλάκια και σουτζουκάκια. Δεν την έφαγε αυτός που σου μιλάει. Περήφανος είσαι. Δεν την έφαγε ο λαός του. Ναι, δεν την έφαγε σου λέω. Ο λαός μου την έφαγε. Ο λαός την έφαγε. Δεν την έφαγε. Εκλεγμένο από το λαό ήταν αυτή η οποία. Οι συγκεκριμένοι λαοί λέγονται. Αυτοί που κάνανε αυτά που κάνανε, φύγανε όπως γνωρίζεις. Τώρα υπάρχουν άλλοι. Φύγανε εκείνοι που κάνανε. Μην δούμε τώρα το ίδιο έργο όμως πάλι. Αν έρθει κανένας αξιόλογος άνθρωπος, έχει 5 φραγκάκια, θέλει να τα ρίξει σωστά και του φουσκώσουν τα μυαλά και του πάρουν την τσέπη. Από το λαό δεν θα μπει κανένας βαλτός. Για να κάνει αυτό. Να κάνει. Φίλε, ζηλεύεις τον Παοξή. Το ζηλεύεις. Τα έκαναν εκείνοι οι δυο. Τον Παοξή, ρε, το ζηλεύεις. Τι να ζηλέψω τον Παοξή, πλάκα κάνει. Δεν μου λες, όταν σήκωσε το κύπελο το Σάββατο, πού ήσουν εσύ. Δούλευα. Και αυτός. Όχι. Δούλευα. Και απλά ούτε με νιάξε. Δεν σε νιάξε. Το μόνο που κοιτούσα ήταν να μην βάλω κανένα στα μάξι και μου το λερώσει. Χα, είδες και αυτό. Τον άνθρωπο, ρε, τι λέει. Παλιόπαιδο. Ρε, τι. Έκλεισες, επόμενη γραμμή. Ρε, δεν έβαλε. Καλά, ρε, φίλε, δεν πρέπει να πήρες κούρσα και την ημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ρε, τον άνθρωπο, ρε. Να σε βάζω και το κύπελο μέσα στην κούρσα. Να σε βάλω στον κύπελο στην κούρσα. Τράβα ταξιτζή μου πριν να θέξει Εγνατία 406. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι, φίλε, εσύ είσαι, ναι. Κάτσε λίγο να ψήξω τη μύτη με ένα λεπτό. Δώσε. Έλα, Φουρτούζη είμαι. Έλα, ρε, Φουρτούζη, και ο Ραπτόπουλος δεν το φυσούσε να πούμε. Έχουμε την αλλεργία, ρε, θέμα. Γύρι έχει τώρα, κατάλαβε. Γύρι να πούμε. Τώρα. Και εμένα με ξύνουν τα μάτια μου, αλλά τι να κάνω, υγεία να μου. Σε ξύνουν, Φουρτούζη. Ρε, είναι κεφαλικό, λάμα κεφαλικό. Καμιά δεκαμέρε θα είμαι έτσι. Μπουκωμένο. Δώσε, Φουρτούζη, δώσε. Λέγε, Φουρτούζη, ακούω. Αλλάζω το Φουρτούζη, το κάνω αεκακλής από εδώ και πέρα. Αεκακλής. Τώρα για το φίλο τον Αριανό, τον τελευταίο που βγήκε, εγώ πιστεύω όλες οι ομάδες ευνοούνται και αυτό που λέει ο Άρης δεν ήταν ποτέ στον άρμα, σε κανένα άρμα, απλά όλες έχουν το ταβάνι τους. Και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Τι είπαμε, σειρά προτεραιότητας από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Πικράθηκε τώρα ο Αριανός με το ΠΑΟΚ. Εντάξει, λογικό είναι. Το άκουγε στο ραδιόφωνο το Ζαΐρι να πούμε. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ θέλω να μιλήσω, θα σταθώ λίγο σε κάτι για να μην το ξεχάσω, στους ΠΑΟΚτζίδες. Μαγιά τους και να χαρούν που το πήρανε. Αλλά εγώ, οι περισσότεροι, όχι όλοι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, χάσαν την εκτίμησή μου και θα σου πω γιατί. Γιατί αυτά που κοροϊδεύανε τα κάνουνε και δεν τα παραδέχονται. Ναι, ρε φίλε, πήρε το κύπελλο να το χαρείς.
αλλά το πήρες με goal offside, να το παραδεχτείς. Μην μου αρχίζεις τώρα τις δικαιολογίες και τα γυναικίστικα. Ναι, αλλά ήταν φάουλ πριν. Ποιο φάουλ, αυτό το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι δεν δίνεται ούτε στον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκη με τη Λιβαδιά. Μην με τρελαίνεις τώρα, κατάλαβες. Πες, ναι, ρε, το πήρα, ήταν πέναλτι. Ρε, το παραδέχονται ότι το πήρανε με offside, γιατί δεν τους λέει. Ναι, αλλά προηγουμένως στο Κρέσπο. Α, στο προηγουμένως. Λένε για τον Μπέρκ, ξέρω εγώ, με τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά τώρα σου μιλάω, είμαι αντικειμενικός, γιατί από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Και είμαι και μικρός και τρελός. Ναι. Το σφάξανε, ρε φίλε, τον Παναθηναϊκό μεταξύ μας. Τώρα εγώ που είμαι ΑΕΚ και ήθελα τον Παναθηναϊκό στο τελικό, επειδή μου είχε νικήσει 2-3 στο ΑΚΑ και μου είχαν βγάλει ψιλογλωσσίτσα. Τον έσφαξε τον Παναθηναϊκό τώρα και δεν βγήκα. Πες, ρε φίλε, ναι, τον έσφαξα, μαγιά μου, άμα θες, επειδή μου τα κάνανε. Αλλά μην μου λες, ναι, τώρα του ρίξε μία στο λαιμό και τι να κάνουμε. Πες, με έσφαξε, κατάλαβες. Βγαίνουν, ας πούμε, κάποιοι άλλοι, λέει, δεν εξάντλησε η ΑΕΚ, λέει, τα 8.000 εισιτήρια. Δεν λέει όμως ότι 2.000 δεν πήγαν στα διαρκεία. Πάει να πουλήσει δηλαδή τρέλα και οπαδικά. Και θα σε ρώτησε ένα ραπτόπουλο, επειδή πιστεύω είσαι αντικειμενικός και αληθινός. Εκεί στα επίσημα που πέσαν τα επεισόδια, για πες, ποιοι παοκτζίδες πήγανε να δίνουν τους ΑΕΚτζίδες? Μήπως κάτι φουσκωτοί πήγανε να δίνουν κάτι γυναικόπαιδα και κάτι παππούδες? Γυναικόπαιδα δεν είχε. 5 ΑΕΚτζίδες και 10. Φουσκωτούς είχε πολλούς. Ποιοι κάναν τον ντου και πώς? Πες τα αυτά στο λαό. Φουσκωτούς είχε ο ΠΑΟΚ. Αλλά και οι άλλοι γυναικόπαιδα δεν είχαν. Γενικά λείπαν τα γυναικόπαιδα από το γήπεδο. Δεν είδα εγώ γυναικόπαιδα. Ποια αρχίσαν τα επεισόδια? Που πήγαν οι ΠΑΟΚτζίδες ήταν που πήγαν, κάναν τον ντου και πήγαν 30 άτομα και άλλοι ήταν 5. Στα επίσημα ναι. Στα. Ναι, λένε ότι είμαστε μάγκες. 30 με 5 που οι άλλοι δεν έχουν κάνανε φασάριες. Έτσι. Δηλαδή να σου πω κάτι, θέλουν να πλακωθούν και γενικά και στο γήπεδο. Μια ωραία λύση που θα πω. Που δεν είναι καθόλου βία, είναι σωστή και δημοκρατική. Να πούνε, ρε παιδιά, πηγαίνετε 50-50 όπως γίνεται στο εξωτερικό, σε κάτι αλάνες, με τα χέρια και παίχτε τις. Και εγώ έτσι είμαι, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Που κλείνουν ραντεβού. Ναι, τι δουλειά έχετε στο γήπεδο και με κράνη και μπουλούκι. Ναι. Δεν είναι μαγιά αυτό. Δηλαδή, άμα με πιάσει εμένα ένας, με πιάσουν 10 άτομα και με κάνουν μπαούλο, ή πιάσω εγώ με άλλους 9, πιάσω έναν αντίπαλο. Σωστός. Από τον έδειρα, είμαι μαγιά. Έτσι, έτσι. Πήγαινε 50-50, παίχτε τις και τέλος. Τάδε ώρα, τάδε τοποθεσία. Ναι, και ένα. Εγώ είδα 20 λεπτά, δεν έπεσε μια μπουνιά. Απέναντι. 20 λεπτά ξύλο, μια μπουνιά δεν είδα. Ναι, ναι, ήταν με τις χαρέκλες, με τα καδρόνια. Μια μπουνιά δεν είδα. Έτσι, έτσι. Και για τη Μαρμίτα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Για πες. Εγώ πρέπει να φέρεις το Μένιο Τέρμα Αγωνία δίπλα στο Μακουκούλα, μετά τον ΑΕΚΤΖΙ, τον Βλάχ, τον Καστοριανό. Καλά, θα τρελαθώ, θέλω να το δω αυτό. Εσύ στη μέση και από δίπλα το γάβρο του Νότου, το Μαλάτο, και το γάβρο του Βορρά, τον Τζόρνταν. Θα σπάσει τα μία. Επιθεώρηση θα γίνει η Μαρμίτα. Κάνε αυτό που σου λέω, θα δει, θα σε παίζει όλη τηλεόραση, όλη μέρα. Σκέφτομαι να του πάω στο θέατρο όλου αυτού. Α, ό,τι θε. Ναι. Έκλεισε. Τα λέμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, φίλε. Μέρα. Επιτέλου, γράψε, έπιασα. Με έπιασε. Λοιπόν, ο Αχιλλέας από Γερμανία, είμαι ο ΠΑΟΚτζής. Γεια σου, Αχιλλέα, πόντιος είσαι. Έτσι φαίνεται. 100%. Με πιέσαι κατευθείαν, ρε. Τι έγωρε, ποντιακά σου μίλησα? Όχι, μιλάς με το ρηνικό διάφραγμα. Α, εντάξει. Μπάς περιπτώσει. Επειδή τώρα ακούω συνέχεια τις εκπομπές, έχω καιρό να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά ακούω κάθε βράδυ εδώ πέρα. Πολύ κλάψα οι αεξίδες. Ας κλάψουν κι αυτοί. Πολύ κλάψα. Ας κλάψουν. Το παίζω. Τι λέει οι αεξίδες? Θα πρέπει να σταματήσουνε. Το χάσανε, πάει, τελείωσε. Αλλά τους πουλάνε το παραμύθι της Αγίας Σοφιάς σε περίοδο μεταγραφών. Αυτό είναι το μυστικό στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όσο θα βλέπουνε την Αγία Σοφιά και το Μυστρί και το Αλφάδι, Ιούνιο μήνα, Μάιο μήνα, είναι βρώμα η δουλειά εν όψη μεταγραφών. Οκ. Okay. Σ' ακούω τώρα. Αυτό που λέω. Όσοι αεξίδες μ' ακούνε, αυτό να βάλουν καλά στο μυαλό τους. Έλα. Θα σου πω δύο πράγματα τώρα και θέλω να το ακούσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Να τα ακούσουν. Έτσι. Γιατί να μην. Γιατί που λέμε τώρα η ΑΕΚ, η ΑΕΚ, η ΑΕΚ, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει τη μεγαλύτερη απατεωνιά. Οκ. Okay. Έχει πάει στη Β' Εθνική, πήγε στη Γ' Εθνική, γύρισε χωρίς ένα χρεός, χωρίς να έχει πληρώσει τίποτα. Την ανέλαβε ο Μελισανίδης χωρίς να έχει βάλει, δεν ξέρω τι έχει πληρώσει. Οκ. Okay. Τους κόβει η διαρκείας. Ποιος έχει πληρώσει? Δεν ξέρω, 50% ευρώ για την Αγία Σοφιά. Και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ.
με ένα μπάζετ 3 εκατομμυρίων ευρώ, πού θα πας να κοντράρεις, ποιο θα κοντράρεις, τον Ολυμπιακό, με καμιά Παναγία. Αυτό λέω, το ερώτημα των αεξίδων στον κύριο Μελισανίδη είναι το εξής. Θα μας κάνεις Αγία Σοφιά και θα έχεις χαμηλό μπάζετ, δηλαδή τα λεφτά της Αγία Σοφιάς θα τα βάλεις εσύ. Και αν δεν τα βάλεις εσύ τα λεφτά της Αγίας Σοφιάς, γιατί να έχεις χαμηλό μπάτζετ. Δεν είναι. Κολώνουν, δεν μιλάνε. Στο Call of Sight σταθήκανε. Κολώνουν. Στο Call of Sight, ποιο Call of Sight, όπως είπε και ο φίλος ο άλλος, ας έδινε το πέναλτι και να μην γινόταν η φάση offside. Στο κάτω-κάτω, άμα κάτι σχεδίσει στον αγώνα, δίνει, ο διατής δεν δίνει το πέναλτι, έτσι. Και ο επόπτης αφηνεί τον Call of Sight και διορθώνει το ένα λάθος το άλλο. Τελείωσε τώρα τελικά. Στον πήρε ο Πάο, καλά έκανε και το πήρε, έτσι πρέπει να είναι. Έστω και έτσι. Τελείωσε τώρα. Ας το χωνέψουν ό,τι το πήρε ο Πάο. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Τόσα χρόνια που παίζανε όπως θέλαν αυτοί, δηλαδή. Κακό είναι που πήρε μια φορά και η Θεσσαλονίκη εδώ ο Πάο, οποιοδήποτε εκτός από αυτούς. 45 χρόνια σφάζουν όλο το ποδόσφαιρο. Μοιράζονται την πίτα οι τρεις τους. Σον και καλά πάλι αυτοί δηλαδή. Ας πάλι και κάποιος άλλος. Έτσι. Βλέπεις, η συσπήρωση έγινε σε χρόνο μηδέν. Σε μια ώρα εκεί κλαίγαν όλοι μαζί, ρε. Ανακοινώσεις, εφημερίδες. Έτσι. Ακόμα γιατί το Κύπρο δεν ήρθε εδώ πάνω, αυτοί ακόμα ανακοινώσεις βγάζανε. Ο φίλος δίπλα σου είναι Αριανός, έτσι. Ναι, Αριανός είναι, ναι. Δώσε φάση τώρα, φίλε Αριανέ, τι γίνεται. Για πες. Η Θεσσαλονίκη είναι άπειρη από κολοσσούς. Μπράβο. Από μεγάλο επιχειρηματίες. Μέχρι και οι δημοσιογράφοι είναι άπειροι. Ναι. Η Αθήνα είναι έμπειρη πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ξέρουν πώς θα χειριστούν οι δημοσιογράφοι τους εφοπλιστές. Η Θεσσαλονίκη είναι ρομαντική. Πάνε με το, πώς το λέμε, το σταυρό στο χέρι. Δεν είναι στα πράγματα. Ο Σαββίδης πληρώνει για να μάθει. Θα το φάει ο άλλος 5 δραχμές, ο άλλος 10. Σιγά σιγά θα μάθει. Μα έμαθε 5 χρόνια, έχουν, σε λέει, οπ, κάτσε. Το goal of sight του ΠΑΟΚ έχει να κάνει με ποιες ενώσεις πήρε ο Μελισανίδης και ποιες ο Σαββίδης. Ποιος πλήρωσε και ποιος δεν πλήρωσε. Ποιος ξόδεψε μάλλον και ποιος δεν ξόδεψε. Εδώ κάποτε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο προηγούμενος, είπε ότι το κύπελο και το ένα, αυτός τον ΠΑΟΚ τον απέκλεισε με 1-0, έπαιζε με 9 παίκτες ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι. Και ο Μπαμπαγιόκο, πώς το λέγανε αυτόν που είχε πάρει από τα Γιάννενα, ναι, μόνο που πήγαινε να βάλει γκολ, τον ανατρέπει ο τελευταίος παίκτη του Ολυμπιακού, αντί να του βγάλει κόκκινη κάρτα, πήγε και έβγαλε τον Μπαμπαγιόκο κόκκινη κάρτα. Θέατρο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Τι να τους πω τώρα, δηλαδή αυτοί έχουν φάει όλη τη πίτα, ο έρημος ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε και αυτός, ρε παιδί. Αυτή φάγανε και το ταψί, αδερφέ Αχιλλέα, και το ταψί φάγανε. Γεια σου Αχιλλέα. Επόμενος κύριος. λογικά, ναι. Βέβαια, ναι. Χαπτόπουλε. Καλώς τον. Έλα, φίλε. Έλα. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα χαμηλά προς τα ψηλά, έτσι. Πιάσ' τον πόπου θες. Πάμε από Καλαμαριά, έλα. Σήμερα πολλοί Αριανοί βγήκαν. Βλέπω αρχίζουν ξεμητίζουν, να πούμε, τα γατάκια. Εμείς τα γατάκια, φίλε, πάντα ξεμητίζουμε. Δεν είμαστε κρυμμένοι ποτέ. Εντάξει, εσύ έχεις γίνει σταθερός, Στέφανε, δεν λέω για σένα. Λέγε ρε και για μένα, ρε. Εγώ με τους Αριανούς μαζί είμαι, ρε. Αφού όταν λες για τους Αριανούς, αλλά λες και για μένα είναι. Εντάξει, εσύ ξεμήτησες πιο μπροστά. Άσε, εγώ πάντα είμαι και μπροστά και ό,τι και να γίνει. Δεν έχω θέμα. Ωραία, τώρα πάμε για τους άλλους συμπολίτες. Αυτοί πιστεύω έχουν σβήσει, Ραπτόπουλε. Ποιοι? Οι Ηρακλειδείς έχουν σβήσει. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο, εδώ ο σύνδεσμος, να πούμε πόσες μέρες είναι κλειστός. Σοβαρά μιλάς? Αλήθεια. Καλώς. Τώρα. Δεν το ξέρεις? Όχι. Παιδιά, ο νεκρός, ναι. Σαββίδη, δηλαδή αυτοί θα υπάρχουν μετά Σαββίδη εποχή, πιστεύω εγώ. Δεν θα υπάρχουν μαζί. Ήταν τώρα, θες το ρεπορτάζ όπως είναι? Εγώ το ξέρω, Ραπτόπουλε. Θες το ρεπορτάζ όπως είναι? Για πες. Θέλω να τους εξαφανίσει ο Σαββίδης, όλους. Από Ηρακλή μεριά. Τελειώσαν αυτοί, πάει. Δεν ξέρω. Σου λέω θέλει. Και τώρα πάμε εκεί στη Μετινάικ να πούμε. Κοίτα, όπως τα είδα εγώ τα πράγματα, δηλαδή στο ξύλο και σε αυτά ήταν ισοπαλία, έτσι. Εσύ που ήσουν και εκεί, κερκίδα τους πήραμε, ναι ή όχι? Τους πήρες. Τους κερδίσαμε εκεί. Τους πήραμε και το κύπελο. Τους το πήρες. Τι, τώρα τι μιλάνε να πούμε αυτοί οι αεξίδες.
Μιλάνε για τη σφαγή, όπως λένε. Θα σε πάρουν τα play-off τώρα, θα βγουν δεύτερο. Ποια σφαγή, τόσα χρόνια αυτοί τι σφάζανε, να πούμε. Πού ήτανε, σε άλλο παραμύθι, να πούμε. Αφού είστε μεγάλη παοκάρα ήσυχη, να πούμε, τα κυπελάκια μας, ναι, μια χαρά είμαστε. Τους κακοφαίνεται. Και τώρα, ναι, πρώτη στα play-off, εννοείται τους κακοφαίνεται. Τους κακοφαίνεται γιατί... Δεν μου λένε, θα πας με την ΑΕΚ στο μάτς. Όχι. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι στη Γερμανία, ρε, από το πλέον. Συγγνώμη. Καλά εξηγέσαι, ρε, μην κουνιέσαι από εκεί. Συγγνώμη. Έλα το καλοκαίρι εκεί να δεις κανένα στρίγκ στην Καλλικράτη και μην κουνιέσαι για παραπέρα. Δεν έχει Καλλικράτη, ναι, μπορείς. Μια, τι να έρθεις να κάνεις τώρα. Πιο αργά. Για σάρτη είμαστε. Αμά, για σάρτη, ε. Δεύτερο, ναι, δεύτερο πόδι εκεί πέρα. Στις για σάρτη και η Αργιανή. Τέρμα κάτω και λίγο πιο κάτω στο Καλαμίτσι εκεί. Ξέρεις να ζεις. Ξέρεις να ζεις. Και τρεις μεταγραφές να κάνουμε το καλοκαιράκι. Πιστεύω θα είμαστε για τον χρόνο. Πού θες, ας πούμε, ποια θέση θες τώρα να τέρμα θα σε πει. Τέρμα σίγουρα. Θες τέρμα, ε. Ναι, ένα χαφ, ένα δεκάρι. Αμα αυτό το δεκάρι, κάθε φορά δεκάρι και δεκάρι, βρε. Ή ένα καλό χαφ. Έτσι, έτσι, ένα χαφ, δεν υπάρχουν δεκάρια. Τώρα, αν πάρει ένα δεκάρι, ναι, τεχνίτη Μπίσεσβαρ και δεν μαρκάρει, τι να το κάνω εγώ το δεκάρι. Δεν μου λες. Δεν μου λες, Παοξή. Ναι. Αν ο διαιτητής έπαιζε 50-50 στο πειθαρχικό. Πού, με την ΑΕΚ λες? Και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Ποιο Παναθηναϊκό? Περίμενε, ρε, περίμενε. Έτσι και με τις γκόμενες είναι ο Κλωναρίδης, ρε. Στο μπορεί. Πειθαρχικό, ξέρεις τι είναι το πειθαρχικό. Κάρτες και τα λοιπά. Ναι. Σε τούμπα με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στον τελικό. Πόσες κάρτες έπρεπε να πάρει ο Μάτος? Συνολικά. Εντάξει. Έπρεπε να βγει, ρε παιδί μου, κόκκινη. Τώρα μου λες ότι αν έπαιζε πειθαρχικό δεν θα έπαιζε τελικό ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Χαμηλόφωνα μου το λέει. Τώρα, φίλε, με τον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι καλά, αλλά εντάξει, με την ΑΕΚ, εντάξει, έπρεπε να φάει μια κίτρινη εκεί να ησυχάσει από την αρχή για να τελειώνουμε. Ποια ήταν κίτρινη? Η πρώτη εκεί, το κλωτσίδι. Καραμπινάτη κόκκινη κάρτα. Κλείσε. Τελείωσε, ρε, πες, έτσι το πήραμε, γουστάρα. Πάμε, ΠΑΟΚΑΡΑ. Καλά κάνα και το πήρανε, ρε. Α, είτε, ρε, τόσο καιρό. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα, Ραπτόπουλε, να πούμε. Έλα, έλα να πούμε. Έλα να πούμε. Μ' αρέσει αυτό τώρα. Έλα, ξεκίνα, ξεκίνα τώρα. Κάντο να δούμε μια τρίπλα τώρα αυτό. Για να δω τι τρίπλα μπορεί να κάνει. Έχω ακούσει όλου του παξίδε και έχω πλάνει στα γέλια. Ποιο έχει ακούσει? Λοιπόν. Του παξίδε. Καλά κάνουν. Λοιπόν. Περίμενε. Πώ να συγκριστούν ρε, σαν λαό τώρα λέμε, οι παξίδε με του Αριανού, με κοροϊδεύετε? Καλά, ρε, ακόμη του Αριανού σχολείσαι τώρα, ο Ολυμπιακό είναι ο. Ο τέτοιο ο αντίπαλο. Ο Ολυμπιακό, αυτοί είναι τελειωμένοι. Δεν, ατελειωμένοι είναι κιόλα. Που έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm. Ποιο? Λοιπόν, ο Ολυμπιακό. Εσύ τι θα το κάνει, θα το αναστήσει? Το κάνει, ντά. Εγώ? Ναι. Εγώ Αριανό είμαι, τι να το αναστήσω. Α, είσαι Αριανό, ναι. Λοιπόν, όχι, θέλω να σου πω γιατί βγαίνουν οι υποξίδε και λένε για τον Άρη, για τον Άρη. Λοιπόν, 20 χρόνια κλαίνουν για τον Ολυμπιακό. Του βοηθάει το δημόσιο τόσο καιρό, όποια κυβέρνηση βγαίνει και κάθονται και κράζουν τον Άρη. Ναι. Τον λαό του Άρη, όχι την ομάδα. Με τι μούτρα. Πες μου, δηλαδή ειλικρινά, με τι μούτρα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πολιτικό. Δεν ξέρω, για... σε λέει το παιδί μας κράζουνε, ρε. Για πες το πολιτικό. Το πολιτικό, για πες. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον υποστηρίζει ανοιχτά. Ναι. Ανοιχτά. Εσένα δεν σε υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Γιατί όχι? Δεν καθάρισε τη Μαρούπα, να πούμε, ο μπαμπάς του Χαριτωνίου. Ναι, και δεν μπορεί να περάσει τη Λαμία τώρα. Με κοροϊδεύεις, Κώστα. Άσε μαδρε, Κωστή, και τώρα μας κάνει κουμάντα Λαμία και από όλους μείνεις. Αυτή είναι η βοήθεια. Ας είχατε λεφτά να κάνετε κουμάντα. Ε, μπράβο, τα λεφτά παίζουν, λεφτά. Όχι... Έχετε λεφτά, ρε. Οι κομμουνιστές. Δεν έχουν το μεγαλύτερο μπάτζετ στην κατηγορία. Ρε, λεφτά έχετε? Όχι. Εγώ αύριο πάω και κλείνω μια Πόρσε Καρέρα και παίρνω και ένα σπίτι, να πούμε, στη Χαλκιδική, 200 τετραγωνικά σε 5 στρέμματα και λέω θα το πληρώσω. Και δεν το πληρώνω. Πού το μπάτζετ? Πόσα λεφτά χρωστάτε τον Τζιμπουρ, ξέρεις? Έπαιξε ένα μάτς. Δεν με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει εμένα? Με νοιάζει. Τον Ταβλαρίδη, πόσα λεφτά πόσα το κλείσατε? Δεν ξέρω, νομίζω κάνα 300.000. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα να δεις. Ο Ταβλαρίδης με τον Τζιμπουρ το καλοκαίρι είναι 1.000.000 ευρώ άνοιγμα στον Άρη. Αυτοί οι δυο μόνο. Σ' άρεσε? Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω. Η ομάδα είναι τραγική. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι επιλογές. Βρέα στην ομάδα την τραγική. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Δεν βγαίνει κατηγορία. Δεν βγαίνει κατηγορία. Δεν βγαίνει κατηγορία. Εγώ, άστο να λέει, θα βγούμε, ρε. Και έχει 3 εκατομμύρια μπάτζετ κενό μέσα. Κενό. Δεν πληρώνω τίποτα, ρε. Τι θα κάνει? Τίποτα. Άστο τον Αργιανό. Τι θα κάνει, λέγε. Τι λε, τι θα βγάλει. Ποιο που? Δεν θα τα πληρώσει.
Ποιο θα τον πληρώσει. Καρυπίδης. Με τι, με σάμαλι. Του θυμάσαι τον Τζον Γουέι στα Western, πώς τραβούσε τα εξάσφαιρα. Γεια σου φίλε, διάλειμμα. Διάλειμμα. Τα, τάω. Διάλειμμα. Πάπα. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα, κλειστή, στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα, στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δεν ξέρω για τα πανώ τι γίνεται. Εγώ φίλε την πρώτη μέρα, όχι μιλές, όχι μη μιλάς, όχι σβήστο, όχι κάντο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ έμαθα για αντίπεινα και μαθαίνω ότι ο Σαββίδης του βρήσαν τη μάνα και έχει και τον νεκρό και δεν γουστάρει τον Ηρακλή. Θεωρεί ότι είναι από εκεί η δουλειά. Δεν μπορώ να υιοθετήσω τίποτα. Σου λέω τι πιστεύει εκεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τέλος. Γουλιέλμος. Πολύ παραμύθι λέει ο Καρατζαφέρης. Μια ο Καλτσίδης, μια ο Νίαρχος θα πάρει την πανάθα που, που σπούδασε δημοσιογραφία. Α, βλάκα, ο Καρατζαφέρης 8 χρόνια στην Αγγλία ήταν. Δημοσιογραφία 4 τόνους μπάλα, ξέρει. Βέβαια. Καρατζαφέρης, πλάκα κάνεις. Ξέρει πολύ μπάλα. Arsenal. Μοναχοπέδι. Και να έχει τόσα λεφτά και να είναι τόσο καλό παιδί. Πλάκα κάνετε ρε. Και καλό στη δουλειά. Και εργασιομανής. Πλάκα κάνετε ρε. Δεν το γουστάρει αυτό που κάνει. Γι' αυτό είναι εργασιομανής ρε. Και εξάλλου ο Καρατζαφέρης μπορεί να μιλήσει με τον Ιέρχο. Εσύ μπορεί να μιλήσει ρε με καμιά που έχει καμιά μπουτίκ και είναι 1,75 και πάνω. Σαμπελόκι που ρε ταγάρι. Νιάρχος. Άμα ο άλλος, ο Νιάρχος. Ο Νιάρχος. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Νιάρχος. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Γιώργος από Νέα Υόρκη τηλεφωνώ. Καλώς τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη. Έλα Γιώργο. Σ' ακούω κάθε βράδυ, πήρα και άλλη φορά τηλέφωνο. Απλώς τώρα, δε, τι γίνεται τώρα, όλοι οι Αργιανοί, τι πάσα και βγήκαν έξω ρε παιδιά τώρα τελευταία. Πού να πάνε ρε φίλοι οι Αργιανοί, έχουν ένα ραδιόφωνο του Άρη, κλαίει η μάνα μου στο μνήμα. Κλαίνε δυο κουρσουσλαμάδες εκεί. Τι να ακούσουν εκεί στο... Τι να τίδιδε, κουρσουζιά. Βγήκαν εδώ πέρα τουλάχιστον μια εκπομπή που δέχεται τους πάντες. Θα μιλήσω από την άποψά μου. Να ακούσεις λίγο σωστά πράγματα. Εγώ φέρνω Αργιανό εδώ δύο φορές την εβδομάδα. Όχι. Κάρχει άλλο ραδιόφωνο να φέρει Αργιανό δύο φορές την εβδομάδα. Ναι. Υπάρχει. Πες σε μένα ραδιόφωνο. Όχι, δεν έχουν ραδιόφωνο, ρε παιδί. Εντάξει. Αλλά... Πού να βγει ο Αργιανός, τι, σε ποιον να βγει να μιλήσει. Άντε, τσακώνεται μαζί μου. Εγώ πήρα... Πλακώνεται, κάνει ράνι. Πηγαίνει όμως. Ναι. Πες φίλε από τη Νέα Υόρκη, πες. Πήρα το πολύ τηλέφωνο. Πήρα το πολύ τηλέφωνο γιατί για ένα φίλο Αργιανό που βγήκε τρεις φίλοι πιο μπροστά από τον Αργιανό που βγήκανε. Ναι. Και λέει ο ένας ότι ο Άρης ποτέ δεν τρυπήθηκε και ποτέ δεν πληρώθηκε και ποτέ δεν έχει δωροκριθεί. Άμα δεν θυμάμαι, έχει καλά τη μνήμη του, ας θυμηθεί λίγο το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Πάω, Άρης, πάω μέσα στο Χαριλάο το 2010, άμα πουλήθηκε ή όχι. Ας το θυμηθεί το παιχνίδι και άμα δεν το θυμάται να το βάλει μέσα στο YouTube να το δει. Στο 20 λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν με δύο κόκκινες κάρτες. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί την προηγούμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ νίκησε μέσα στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό 2-1 και πήρε προβάδισμα ενός πόντων τον Παναθηναϊκό για τον τίτλο. Μην παραχαράτε στην ιστορία. Οι αποβολές ήταν μετά το 2-0.
Ήταν για ξεκάρφωμα. Από τους παοξίδες. Ήταν για ξεκάρφωμα. Και να σου πω και στο φινάλε. Πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα με το Ζαγοράκι όταν ο πατέρας είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ποιος έχει τα λεφτά. Βέβαια. Ποιος έχει τα λεφτά. Μπράβο. Τώρα πώς θα πάρει το κύπελο ο Μελισανίδης. Τις ενώσεις ποιος πήγε προφιτερόλ. Ο Μελισανίδης. Αυτός που έχει τα λεφτά. Αυτός που έχει τα λεφτά πηδάει και την κυρά. Επόμενη γραμμή. Αυτή είναι η ιστορία. Πάρει ο Ζαγοράκης κύπελο από τον πατέρα. Έχετε τρελαθεί ρε. Έχετε τρελαθεί ρε. Έλα ρε Αλάνη. Έλα φίλε. Καλώς το. Αυτό που είπες στο τελευταίο, συμφωνώ να πω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σε βλέπω αρκετές φορές εκεί με τον φίλο μου εδώ. Μία, δύο, πώς έλεγε εκεί στα μπομποξερ. Ο Αλέφαντος. Μία, δύο. Πάει. Μία, δύο. Ο Αλέφαντος μικρός, 12-19-20 έκανε πυγμαχία. Ήταν μπομποξερ όντως. Ήταν ούφο μεγάλο. Πυγμάχος καλός. Η εξάρχεια. Για να επιβιώσει η έμαθε μπόξ. Ακούω ρε παιδιά ότι ειλικρινά έκατσα μία-δύο φορές να ακούσω όπως λέει μία-δύο άλλος και ακούω καλά εντάξει σας το σταθμό ξέρω εγώ εντάξει είναι, μιλάνε οι περισσότεροι ακούω και τον άλλο το σταθμό από εκεί δεν μπορώ να καταλάβω εμείς οι Ολυμπιακοί τώρα καθόμαστε και γελάμε τώρα χωρίς πλάκα μιλάμε. Γιατί γελάτε οι Ολυμπιακοί θέλω να ακούσω. Με κάνει πολύ μεγάλη. Το τούμπανο του αυτιού μου το δεξιό που είναι και πιο δυνατό από το αριστερό ναι. Μου κάνει ιδιαίτερο έτσι, κλειδονισμό να πούμε στην εξωτερική πλευρά του αυτιού μου. Γιατί οι Ολυμπιακοί γελάτε. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Για τους Ολυμπιακούς. Γιατί γελάτε. Ναι, κάτσε ακούσουμε. Για Ολυμπιακό. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω. Μακάρι που δεν μπήκε τον γκολ στο 90 του Καρντόσο με αυτά που είδα το βίντεο που βγάλανε τη Παρτιζάν οι οπαδοί. Το 25 λεπτό. Θα φωνάζουν οι άλλοι τον Ιθρό Αστέρα. Ναι. Και να γινόταν ο Βόλος. Ότι άλλο τώρα που τα έχουν τα κίνη οι δύο τώρα εκεί που έγινε το φιλικό. Το φιλικό τέλος πάντων αυτό που έγινε. Αλλά πρωτάθλημα φίλε μου εδώ και πόσα χρόνια λένε και με πόσες κυβερνήσεις. Και αυτό είναι ξέρεις μεγάλο ατού τώρα το να παίρνεις πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Να παίρνει. Δηλαδή ενάντια σε κυβερνήσεις, σε ό,τι θέλει, δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα οι Ολυμπιακοί το έχουν χαρεί περισσότερο από όλα τα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη... Νιώθετε δηλαδή ότι κυνηγηθήκατε. Εσύ πώς το είδες, εγώ το πέναλτι που έβεσε του Τσόρι, πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι θα παίζονται τα πρωταθλήματα από εδώ και πέρα έτσι όπως το βλέπω στα δικαστήρια. Δηλαδή, αυτό σωστό είναι που λέτε. Ο Λασκαράκης, γιατί για... ψευδομάρτυρας, καθαρά θα είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Από ο Λασκαράκης, που β' βοηθός. Του τίγρη, ναι. Ναι, μπράβο, αυτός. Δηλαδή θα γίνονται δουλειές έτσι τώρα. Αλλά εδώ πέρα όμως είπαμε κάποια πράγματα τα οποία τα είδε όλη η Ευρώπη και όλη η Ελλάδα. Να μην λέμε τώρα ιστορίες ότι και μείον έτσι και μείον τόσο. Κάτσε ρε, εδώ λέμε να πούμε για κάποιον που μίλησε και είπε πέντε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, δεν τα έχει δει κανείς και είναι ψευδομάρτυρας. Ο Πουρλιωτόπουλος ο άλλος του ΠΑΟΚ ήταν στα Χανιά, φωτογραφίες, το ένα τ' άλλο. Δηλαδή, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα πήρε το πρωτάθλημα φέτος το οποίο, δηλαδή, ειλικρινά σου λέω, το έχω χαρεί τόσο όλοι οι Ολυμπιακοί και γελάμε εδώ πέρα. Τώρα, πώς είχε πει ο Κόκαλης, έχει και πλέει, κάντε μου μια τελευταία ερώτηση γιατί έχει και πλέει όχ. Πλέει όχ. Ναι, πλέει όχ, τι είχε πει, τέλος πάντων. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, να μην μοιράζει, να μην χωρίζεται η Ελλάδα στα δύο. Και τώρα Νέα Δημοκρατία πάσου. Και εμείς εδώ πέρα καλέσανε κάποιους εδώ πέρα στον Πειραιά, να σου πω την αλήθεια. Και καλέσαμε από όλα τα κόμματα. Ήρθανε. Μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι άσχημο να. Εγώ ειλικρινά ψήφισα και εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Μια φορά δηλαδή μετά από πόσα χρόνια γιατί πίστεψα. Αλλά είναι ψέμα γενικώς. Το φάγαμε το παπά. Βέβαια. Συγγνώμη ρε και οι δύο. Το φάγαμε το παπά σου. Να πάρω εγώ το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πάρτο ρε. Μια και λες εγώ το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ παίρνεις. Μισό λεπτό. Πότε πήρες το μέρος του Αλούνου. Μισό λεπτό. Φάγαμε τον παπά από το ΣΥΡΙΖΑ. Πού έχουμε μέλλον τώρα. Έχει δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός φίλε μου. Ας το βόλεϊ τώρα. Πολιτικά στο πάω. Φάγαμε παπά από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο τους. Το πάμε. Δεν ακούει. Κλείσε φίλε, δεν ακούω. Για χαρά. Εντάξει, δεν ακούω. Δεν έγινε αδερφέ. Για χαρά. Έγινε. Φάγαμε μπαμπά από το ΣΥΡΙΖΑ. Φάγαμε, ναι. Δώσ' μου ένα όραμα από άλλο κόμμα. Τι όραμα να σου δώσω. Όραμα δώσε μου από άλλο κόμμα.
Γιατί να σου δώσω, τι άλλο κόμμα. Τι να ψηφίσω εγώ τώρα. Εγώ θέλω χούντα, ρε φίλε, το είπα να πούμε. Αυτό δεν γίνεται, θες χούντα. Δεν ξέρω. Με ενδιαφέρει, ρε μάγκα. Χούντα. Τι χούντα. Το δοκιμάσαμε αυτό το καθεστώς. Ποιο. Το δοκιμάσαμε. Ποιο τη χούντα τη δοκιμάσαμε. Πότε τη δοκιμάσαμε. Πριν από. Πριν πόσο. Πριν τη χούντα δοκιμάσαμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πριν τη χούντα. Ναι. Όχι. Τότε είμαστε πρέπει να τα ξαναδοκιμάσουμε τώρα χούντα. Ναι. Τι χούντα. Δηλαδή. Χούντα. Πώς χούντα, τι. Θέλουμε, αποφασίζω και διατάζω. Τα συχάθηκα εγώ τα φιλελεύθερα για τα τέτοια. Με το βιβλίο By the Book και έτσι και αλλιώς καλλιώτηκα μόνο ιδέες. Μόνο ιδέες. Πράξη μηδέν. Τι θες να πράξη μηδέν. Βάλαμε το κόσμο να ψηφίσει, δηλαδή τι θα κάνουμε, λέει, όχι να φύγουμε από την Ευρώπη από τα μνημόνια. Ψηφίσαμε όχι, δεν κουστάρουμε πίσω όλοι. Το 60 το έκανε 30 ο άλλος, να πούμε. Πίσω χλέντης εκεί πέρα. Θες χούντα. Κολοτούμπα. Πετρούνια στους κρίκους, να πούμε. Άιτε τώρα με κάνει μια παρά να το κάνω εδώ πέρα τέρμι δύο παρά. Θα γίνουμε χαμός. Εγώ τι να πω. Άιτε κουλουτούμπα τώρα, Αλέξη Πετρούνια, Χρυσή Κρίκη εκεί πέρα, Τσίπρα και έτσι τώρα. Πάμε. Άιτε, πάμε. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Θύμωσα πάλι. Θύμωσα. Ναι. Έλα φίλε, εσύ με τις μαστίγες. Έλα φίλε, κράτς, λέγε. Έλα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, να κάνω ερώτηση πρώτα. Να κάνεις ερώτηση. Ναι, είπες πριν ότι ρώτησες κάποιον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ για το τελικό και για τα play-off και όχι ρε φίλε, βρέθηκα με ένα ποδοσφαιριστή ναι, του ναι, ΠΑΟΚ ναι, Έλληνα ναι, ναι. Και του λέω τι γίνεται την Κυριακή. Μου λέει ποια Κυριακή μόνο λέει τώρα. Τι ποια Κυριακή. Ας το λέει. Παρακάτω, το match λέει ήταν το Σάββατο. Και μου λέει, μου λέει το παιδί. Αυτό το match λέει στα play-off, ό,τι και να κάνουμε. Σε 10 μέρες θα ξεχαστεί. Ο τελικός του κυπέλλου αυτός μένει. 50 χρόνια θα μείνει. Αυτό με είπε το παιδί. Δεν με είπε να κάτσω να χάσω. Με λέει δεν έχω, δεν έχω κίνητρο ρε φίλε σαν να μου λέει. Βάλε μια άνω τελεία λοιπόν. Δεν βάζει ρε, δεν βάζει. Βάζω άνω τελεία. Ναι. Ναι. Τα 50 χρόνια που λες και εγώ, γιατί εγώ θα σου πω 200 χρόνια δεν θα ξεχαστεί. Έτσι. Το τυράκι, ο ΠΑΟΚ το έφαγε ο Σαβίδη. Πες τα. Δεν ξέρει τι έχει γίνει. Δεν μου λες, ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς φιλάθλους, πολύ κόσμο. Λέει ότι έχει ρε φίλε. Δεν μου λες πότε τους έκανε αυτούς τη δεκαετία του 70, γιατί αυτοί που δημιούργησε τη δεκαετία του 70 οι μισοί πεθάνανε. Οι υπόλοιποι, πες μου πόσους δημιούργησε αυτούς τους πολλούς φιλάθλους που έχει. Με την Κλάψα, με την Αδικία από την Αθήνα και με τον πρόλογο. Να σου, σου πω κάτι φίλε. Ναι, με... μπράβο, κάτσε να ακούσουμε. Τώρα ναι. Μόλις θα σηκώθει να πει κουβέντα, θα σηκώνει την Καλαμαριά. Η Βέρεια και θα του λένε κάτσε κάτω γιατί είσαι και κύπελο πήρες. Κατάλαβες. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το τυράκι που έφαγε ο Σαβίδης και δεν το πήρε χαμπάρι. Και μην νομίζω ότι θα πάρει και τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Α, αυτό λένε οι Παοξίδες είναι, λέει, είναι λέει η αρχή. Είναι γερός επιχειρηματίας ο Ιβάν. Ποιος. Έτσι λένε αυτοί. Γερός επιχειρηματίας ο Ιβάν. Έτσι λένε αυτοί ρε φίλε, πού να ξέρω εγώ. Όλες χρεοκοπημένες που του πουλήσανε που δεν ήξερα που να τους ξεπορτωθεί και γελάει ο κόσμος. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τώρα, εσύ μπορεί να ξέρεις κάτι παραπάνω. Εγώ αυτό που λένε οι Παοξίδες λέω. Αλλά από ό,τι βλέπω κάνει έργα, ρε φίλε. Οι κυρίσεις που έχει πάρει όλες ναι. Είναι χρεοκοπημένες. Σωστά ή λάθος, να ξέρουμε. Είσαι κάπα, α πούμε, ήταν χρεοκοπημένη. Τώρα του βγάζουν κάτι νούμερα, να πούμε χρωστάει, λέει κάτι ΦΠΑ. Άρα ήταν χρεοκοπημένη. Ναι. Όπως η Ελλάδα. Μπορεί να μην ήταν. Στα χαρτιά, ναι, ναι, ναι. Επίσημα χρεοκοπημένη, αλλά ουσιαστικά ήταν χρεοκοπημένη. Ναι, ουσιαστικά ναι, λεφτά μηδέν. Αυτές τις επιχειρήσεις αγοράζει. Ήδη θα παίρνει καμιά μεγάλη επιχείρηση. Αυτά που πληρώνει ο Μελισσανίδης στο κράτος, ναι. Μόνο από τον ΟΠΑΠ, μόνο από τον ΟΠΑΠ, όλοι μαζί οι επιχειρήσεις τους δεν τα πληρώνουν στην εφορία. Μάλιστα. Τι λέτε τώρα. Εσύ ρε αυτό που έλεγες ότι ο Μελισσανίδης δεν θα κάνει Αγία Σοφιά. Σε 15 μέρες μπουλντόζες μπαίνουν. Τώρα τι έχεις να πεις. Ο Τσίπρας έκανε λάθος. Ας το Τσίπρα, βρε, μην βάζεις το Τσίπρα στη μέση. Το Μελισσανίδη έλεγες ότι δεν θα κάνει η Άγια Σοφιά. Έκοβες το κεφάλι σου. Έκανε. Σε 15 μέρες μπαίνουν μπουλντόζες. Τι έχεις να πεις. Μπουλντόζες μπαίνουν. Εγώ ξέρω ότι ο Τσίπρας υπέγραψε για την Άγια Σοφιά. Είναι αλήθεια. Φυσικά. Α, μπράβο. Τέλη Μαΐου εκδίδεται η πολεοδομική άδεια και ξεκινά την επόμενη μέρα οι μπουλντόζες. Μάλιστα. Εσύ δεν έλεγες ότι δεν θα γίνει ποτέ το γήπεδο και ο Μελισσανίδης μας πουλάει πρόλογο. Εγώ να σου πω κάτι, να σου πω εγώ για το Μελισσανίδη. Αν αρχίσω να μιλάω εγώ για το Μελισσανίδη θα το φάψω πολύ άγρια. Αυτός ο άνθρωπος έχει ευεργετηθεί από την ΑΕΚ. Όταν ήρθε στην ΑΕΚ το 93, η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που πετούσε, ήταν τρένο. Δεν χρειαζόταν Μελισσανίδη για να παίρνει πρωταθλήματα. Σωστά. Και αυτά που έχανε τα έχανε. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τον Βαρδινογιάννη και η ΑΕΚ τότε
το 90-91 που πήρε τα πρωταθλήματα. Βέβαια με καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός, το αναγνωρίζω αυτό. Αλλά τα πήρε τότε γιατί η ΑΕΚ είχε πρόεδρο το Γενεράκι. Δεν είχε τον Κοβαρδινό Γιάννη. Κατάλαβε και όταν ήρθε ο Μελισανίδης, ήταν ένα τίποτα στην ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ ευεργετήθηκε. Από εκεί έγινε μάγκας. Πούλησε 1,5 δισεκατομμύριο. Εσύ τώρα δηλαδή κόβεις το λαιμό σου ότι θα κάνει το γήπεδο. Φυσικά θα το κάνει το γήπεδο. Mm. Ο Μελισανίδης έχει γιγαντωθεί. Για τον Μελισανίδη του 90 που ήρθε και μιλάνε και λένε, έχουν άδικο. Γατάκι ήταν, δεν ήταν τίγρης. Τότε. Ούτε γατάκι. Ναι. Τίποτα δεν ήταν. Η ΑΕΚ ήταν μεγάλη ομάδα, ήταν τρένο, δεν μπορούσε να τη σταματήσει. Κανένας και τα έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Εδώ πήρε πρωτάθλημα με τον Γενεράκη και με τον Κιδόπουλο. Εδώ πήρε με Χάρη Κοπιτσί, να πούμε. Με Χάρη Κοπιτσί. Με Χάρη Κοπιτσί. Υπήρχαν καλύτερα δεξιά μπακ εκείνο τον καιρό από ποτέ. Δύσκολα, φίλε. Με τίποτα. Ναι. Μιλάς για Κοπιτσί. Όχι, εγώ δεν μιλάω. Εγώ ξέρω τι λέω. Μπάλα είδα, εγώ ξέρω. Με Χάρη Κοπιτσί. Άλλοι το θεωρούν αλλιώς αυτούς τους παίχτες. Εγώ ξέρω τι παίζονταν εκεί. Εντάξει, τώρα μην πάμε τη συζήτηση αλλού. Και όχι, δεν την πάμε. Εντάξει, εντάξει, μην νομίζεις και εγώ 38 πατημέρα είμαι. Θυμάμαι πράγματα από μπάλα. Αλλά τώρα αυτά που θα κάνει. Θα... Και κοίταξε να σου πω κάτι. Μπορεί ακόμα δύο χρόνια που θα φτιάχνει το γήπεδο. Ναι. Για να είναι σε αυτό το χάλι που τη βλέπουμε τώρα. Βρε, ας είναι, βρε. Ας είναι. Αφού θέλει να το κάνει, ας το κάνει, βρε. Με χαμηλό μπάτζετ και τέτοια. Μόλις όμως τελειώσει το γήπεδο, η ΑΕΚ θα αλλάξει. Σελίδα, να το ξέρεις. Μόλις γίνει, θα αλλάξει. Καλά, θα δούμε. Περιμένω. Περιμένω. Καλά. Περιμένω καλά. Αν είμαι εν ζωή θα το δω. Περίμενε. Έγινε φίλε. Πάμε επόμενος κύριος. Περιμένω. Τι να πω εγώ. Τι δεν θα γίνει. Τίποτα δεν θα πεις. Καλημέρα. Μακάρι να γίνει. Μακάρι. Βέβαια. Αντρωθεί η ΑΕΚ. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε παιδιά. Τι παλεύουμε εσείς τι. Μπράβο μια χαρά. Ραπτόπουλε. Ναι. Σε ξαναπαίρνω για άλλη μια φορά. Είχα καιρό να ακούσω. Ναι. Συζητάμε εδώ και 3-4 μήνες. Τι πράγμα. Για την ΕΠΟ τι θα γίνει. Μπράβο. Σε είχα πάρει πριν τον τελικό και σου είχα πει άμα στραβώς και γίνει μανούρα στον τελικό τι γίνεται. Έγινε και τι. Έγινε. Ωραία. Τώρα τους είχε απέναντί τους όλους. Ο δικός μας δεν υπάρχει ο Αλαφούζας. Εντάξει αυτός είναι για να φύγει. Τι γίνεται με την ΕΠΟ. Θα την πάρει ο Σαββίδης παρόλο που λες εσύ ότι τα πλήρωσε ή δεν θα την πάρει. Θέλω τα πλήρωσε. Λέω ο άνθρωπος είναι κύριος. Πλήρωσε εννοώ τα διόδια. Ναι. Για να πάνε τα παιδιά να τους βρούνε. Δεν φάνηκε ότι στον ημιτελικό και στον τελικό ότι πλήρωσε τα διόδια. Εσένα δεν σου φάνηκε. Κανονικότατα και στην ώρα του και στην ώρα του και... Και της επιστροφής πλήρωσε, αδρά. Σου λέτε, αλλά... Και της επιστροφής, αδρά τα πλήρωσε. Ναι, έβγαλε εκείνο εκεί που βάζει στο τζαμά και στα μάτια και να σου λέει τι χρειάζεται εδώ αυτό το πράγμα. Θα το κάνω για να έχω... μ' αγαπήσουν. Καλά έκανε. Πάμε στο παρακάτω. Για πάμε. Έτσι. Θα το πάρει, θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί τώρα τους έχει όλους απέναντι. Ναι. Και ξέρεις τι μου θυμίζει εμένα. Ναι. Τη δεκαετία του 80 στην Αθήνα. Ναι. Τότε με τις πρώτες εποχές του κολλητού σου του Αντρέα. Ναι. Που το χρήμα έτρεχε, οι δραχμές τρέχαν από παντού. Ναι. Βλέπαμε στην Αθήνα κάτι τύπους. Ναι. Που ερχόντουσαν. Πουλάγανε μούρι, αγοράζανε ρόδι διαμέρισμα. Γιατί είχαν πουλήσει τα χωράφια στο χωριό. Ναι. Αλλά φυσικά το παίζαν Αθηναίοι. Ναι. Δεν ήταν γιατί από κάτω είχε σκαρπίνι και άσπρη κάλτσα. Ναι. Κατάλαβες σου λέω. Αυτό μου θυμίζουν τώρα και οι παοκτζίδες. Δηλαδή. Δηλαδή ξαφνικά σηκώσανε πολύ. Αδικά, αδικά. Μέχρι στιγμής. Ναι. Μέχρι στιγμής αυτό που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Ναι. Έχουν όλο το δίκαιο μαζί τους. Λοιπόν. Ό,τι σφύριγμα το έχουν. Αυτό όμως σημαίνει. Τι? Ότι θα πάρουν την ΕΠΟ. Η επικύρωση πότε είναι για μένα. Όταν ο άλλος πάρει την ΕΠΟ έχει το πάνω χέρι. Μέχρι στιγμής τι βλέπεις. Εσένα ρωτάω, εσύ είσαι πιο μέσα στα πράγματα. Εγώ μια φορά, δύο φορές, τρεις την εβδομάδα, οπότε έχω ρεξούλα, κάθομαι και σας ακούω. Ναι, εγώ ενημερώνομαι. Ξέρω... Δεν μπορώ... για να σου το πω, δεν μπορώ να κάτσω να ακούσω αυτούς εδώ κάτω στην Αθήνα. Δεν ακούω. Ξόδεψε πολύ υδρότα ο Ιβάν για τις ενώσεις. Ξόδεψε. Το διατάφτα, πώς το βλέπεις. Κάτι διαβάζαμε σήμερα για Ιούνιο, Ιούλιο. Δεν εγώ όλο αβαβάκι λέω γίνονται εκλογές. Όλο δεν γίνονται, να θα γίνουν, να θα μετά, να αλλιώς και δεν γίνονται. Τι φίλε Χουντικέ, εσύ που θέλεις χούντα, συμφωνώ μαζί σου. Έτσι ακριβώς τα βλέπω τα πράγματα. Μήπως είναι καλύτερα να έρθει ο Θωμάς ο Μητρόπουλος να κυβερνήσει να τελειώνουμε. Να τελειώνει μια και εξίδου. Έτσι, μπράβο. Να τελειώνουμε. Οπότε γι' αυτό ρωτάω εσάς ρε παιδιά, διότι πλέον μπάλα δεν μπορούμε να. Άμα θέλουμε να δούμε μπάλα, βλέπουμε Champions League. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε στην Ελλάδα για μπάλα. Σωστό. Ούτε για τα συστήματα που μιλάει ο Ραπτόπουλος και κάτι και ασχολείται και βγάζει τα μάτια. Δεν ισχύουν εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορούν να τα παίξουν αυτά που. Όχι, ο άνθρωπος είναι καλός, πάει να κάνει τη δουλειά του, τον γουστάρουμε. Αλλά τι να ασχοληθεί εδώ για μπάλα, να μας πει για Ατλέτικο Ρεάλ και τη Γιουβέντους που τους έχει ξεβρακώσει, να συζητάμε 10 ώρες να χορτάσουμε μπάλα.
Αλλά για εδώ πέρα θα μιλήσουμε για καφενείο. Καφενείο είναι η κατάσταση. Εντάξει, τα λέει εδώ πέρα. Μπα και ακούσει κανένα προπονητή και παίξει λίγο όπως πρέπει. Ποιο προπονητή? Αυτή εδώ τη Ελλάδος, ρε παιδί μου. Και τι είναι αυτοί οι προπονητές περισσότερο. Αυτό σου λέω. Εγώ μπα και ακούσουν τίποτα του καφενείου που κάνουμε συζητήσεις και πάρουν καμιά ιδέα. Το κόμμα, φίλε μου, χέρι στη Θεσσαλονίκη που κάνουν εκεί που παίρνουν τα διπλώματα πριν 2-3 χρόνια. Και άμα μάθει και μιλήσει από ανθρώπου που ήταν μέσα να σου πούνε, θα βαρά το κεφάλι στον τοίχο. Σοβαρά, ε. Για κάτι θα ξέρει. Τους... Συγγνώμη, εσύ έχει δει να είναι κανένα προπονητή στην ΑΕθνική αλήθεια είναι αυτή, όχι. Όχι, να μου πει ο Ραπτόπουλος, γιατί έχουμε κάνει την κουβέντα. Του είχα πει για τον Ζουνίδη, είχε κράξει, είχε δίκιο, το έχει βελτιώσει. Ας μου πει ότι ένας από όλους αυτούς είναι πραγματικός προπονητής. Σ' ακούω, Ραπτόπουλε. Καληνύχτα. Φιλιά. Φιλιά. Επόμενος κύριος. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα μετά τα επεισόδια στον τελικό ότι δεν σε ενόχλησαν τα επεισόδια. Όχι, δηλαδή... καθόλου δεν με ενόχλησαν. Καθόλου, έτσι. Όχι. Και του γουστάρει τη βία, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είπα, δεν με ενόχλησαν τα επεισόδια. Ναι. Και είμαι, εάν μου προκαλέσει κάποιος βία, δεν θα πάω στο δικαστήριο, θα του προκαλέσω βία, θα βρω τρόπο να τον αντεκδικηθώ πάλι με βία. Αυτό είπα. Ναι, ναι, δίκιο έχεις, ναι. Δεν είπα ότι έχω δίκιο, είπα τι θα κάνω. Μπορεί να έχω άδικο. Όχι, άλλος μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να ψάξει να βρει το δίκιο του στο δικαστήριο. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αν έρθει δηλαδή και με πλακώσουν εμένα, θα πάω να βρω τρόπο. Θα πλακώσω κι εγώ. Αν μπορέσω, ναι. Θα βρω την άκρη. Ναι. Θα βρω μια άκρη. Έλα, έλα. Να σου πω. Αν σου έρχονταν κανένα τούβλο στο κεφάλι, στο μάτι. Ναι. Σ' άφηνε παράλληλο, έχανε το ένα μάτι. Τι θα έλεγε? Θα σου πω. Εγώ σε τέτοιου είδου επεισόδια δεν μαλώνω. Αν μου έρθει το τούβλο, μπορεί να αυτοκτονήσει κάποιο. Η γειτονιά μου προχθές αυτοκτόνησε μία και έπεσε από το μπαλκόνι. Μπορεί να ήμουν από κάτω. Μπορεί να με έπαιρνε και εμένα. Θέλω να πω ότι δεν μπλέκω σε καυγάδες όταν μαλώνουν 100 με 200. Κατάλαβες. Πάω σε μια γωνιά και κάθομαι. Τώρα, αν βρεθώ στο πεδίο βολής, τι να κάνω, θα είμαι άτυχος. Ναι. Σ' ακούω. Ναι, ναι. Γενικά μας αρέσει σαν κοινωνία, ας πούμε, να υπάρχει βία στα γήπεδα. Είχες πει ότι βολεύει την κάθε κυβέρνηση να υπάρχει βία στα γήπεδα, να εκτονώνει εκεί πέρα. Ναι, από προσανατολίζει την κοινή γνώμη, ρε εσύ. Και τα μίντια, μια χαρά είναι. Ναι. Ασχολείσαι λίγο με τα επεισόδια για να μην ασχοληθεί με, μίδια... με το φορολόγητο που θα πάει 5,5 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Δημοσιογράφοι και πολιτικοί τους συμφέρουν. Αλλιώς θα τα σταματούσαμε. Ναι. Θα τα σταματούσαμε, ναι. Καλά, εντάξει, εντάξει, γνώμη μας είναι αυτή, δικιά μου η γνώμη και το περισσότερο. Η αλήθεια είναι, τι. Τι τώρα, μην λέμε ότι. Πάντως πιστεύω ότι αν θέλανε, ας πούμε, να τα σταματούσαν, θα τα σταματούσαν. Σε ένα δεκάλεπτο μέσα. Ναι. Δεν θα ξεκινούσαν καν. Έτσι. Κάποιος, κάποτε ένας υπουργός, εντάξει, ο Ορφανός, είχε ψηφίσει ένα περίφημο νόμο Ορφανός. Κακός, κακός, έφαγε την καριέρα του. Τζάμπα το ψήφισε. Κακός για τον ίδιο. Κακός για τον ίδιο, ναι. Ναι, για τα. Για τη βία όμως στα γήπεδα, σταμάτησε η βία όμως στα γήπεδα. Λευτεριά στους οπαδούς, φίλε, τι λες τώρα. Αυτά δεν λέγανε εδώ οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι, ο κόκκινος τα λέει αυτά. Τι να κάνω, τι, ο κόκκινος κάνει κουμάντο εδώ. Όπως την φέρει, τα λέει ο κόκκινος, μου φαίνεται. Η βία γιατί σταμάτησε στα γήπεδα, μπορείς να φανταστείς, ένα λόγο. Γιατί σταμάτησε, Στεφάνε, για πες. Γιατί χαμηλώσανε τα μπάτζετ. Και οι μετακινήσεις. Λεφτά στους οργανωμένους, οι συνδέσμους δεν παίζουν τόσα όσα παίζανε παλιά. Για κάποιο λόγο. Καταλαβαίνεις τον, έτσι. Ναι, ναι. Μπράβο, εσύ τώρα θες να φτιάξεις. Να μην το πάμε πιο χοντρά το πούμε. Εσύ τώρα, γιατί... εσύ τώρα στεναχωριέσαι και θες να φτιάξεις την κοινωνία. Όχι, δεν στεναχωριέμαι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Πας σε ένα γήπεδο, θες να δεις ένα μάτς. Λέμε τώρα υποθετικά, εντάξει, στην Ελλάδα δεν πας να δεις μάτς. Ναι, και εγώ θέλω να το κάνω, αλλά δεν το κάνω. Και καλό επίπεδο. Και σου έρχεται ένα τούβλο ή καμία καροτίδα στο λαιμό, ας πούμε, και πεθαίνεις. Ναι. Είσαι συγγενής, ας πούμε. Τι γίνεται. Αυτό θες να σταματήσεις. Το αν θέλουν να πλακωθούν οι άλλοι μεταξύ τους, να πας σε ένα δάσος 50-50. Έτσι ακριβώς, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Δεν αυτό μας... λέμε, δεν μας νοιάζει. Ας σκοτωθούν αυτοί, τι μας νοιάζει μας. Στο γήπεδο μέσα, ρε παιδιά, όμως εντάξει, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Για να αλλάξουν να τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουν όλα, όλα από το χορτάρι μέχρι και τα αποδυτήρια. Κωστή, έχετε και ευθύνη και εσείς οι δημοσιογράφοι, έτσι. Έχουνε μεγάλη, βέβαια. Σε εισαγωγικά, ας πούμε, τα ανέχεστε, ας πούμε. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί είναι πελάτες μας, ρε φίλε. Ακριβώς, είναι πελάτες σας. Πώς θα χαλάσουμε από τον πελάτη τώρα. Δηλαδή παίρνει το μέρος του οπαδού, ενώ θα έπρεπε να σου. Για δύο λόγους παίρνουν. Ακού. Στο πόγο που τα ζω. Για δύο λόγους παίρνουν το μέρος των οπαδών οι δημοσιογράφοι. Είτε γιατί φοβούνται. Είναι χεσμένοι από το φόβο τους, μην τους ορμήξουν στο γήπεδο την άλλη μέρα. Πρώτον, αυτό εδώ. Και είναι απροστάτευτοι γιατί άμα δεν έχει κανένα σιδερικό, θα σε βάνε λάχανο. Ο αστυνόμος δεν θα σε σώσει. Ναι. Μαζί σου. Και το άλλο είναι ότι είναι πελάτες.
Οπότε και ο δημοσιογράφος τη γουστάρει τη βία. Τη γουστάρει, δεν τη γουστάρει, την ανέχει. Σε αυτή τη φάση είναι ότι οι πελάτες γίνονται και εχθροί καμιά φορά. Έτσι πάει εδώ τον κόλπο. Οπότε νομίζω ότι τα αναλύσαμε σωστά. Και ένα τελευταίο. Αν ο Άρης δεν έχανε βαθμούς εδώ στις αίρες, στον Πατσραϊκό, ναι, ναι, με τη Λαμία 21 του μηνός που παίζουνε, το γήπεδο θα ήταν τίγκα. Τώρα δυστυχώς θα έχει. Ας το αγόραζε, ρε φίλε, το μάτσι να κάνουμε. Ας το αγόραζαν κοιμισμένοι να πούμε. Κακός που δεν το αγοράσαμε, ναι. Κακός, ρε φίλε. Εγώ αυτό το λέω για το Πατσραϊκό. Καλημέρα. Για το Πατσραϊκό και τον Εύωσμο που δεν αγόρασε. Ας το αγόραζε. Καλημέρα. Τέσσερις βαθμοί βγαίνατε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αρκετή ώρα ακούω. Μπράβο. Καλά τώρα κάνεις. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Πες ό,τι κουστάει. Ό,τι θες, αφού ακούς πολλή ώρα, σε αφήσουμε να τα πεις. Αργιανούς, Παναθηναϊκούς. Βεριώτες, Καλαμαριώτες. Τώρα, πάνω απ' όλα, να πω την αλήθεια, επειδή ήμουν στο Βόλο, δύσκολο να τρώγες τούβλο εκεί που ήσουν. Εγώ εκεί που ήμουν, δύσκολο. Ήταν πολύ μακριά. Όπως και εγώ που ήμουν κάτω από το ρολόι. Άμα δεν θες να μπλέξεις, βρίσκεις άκρη. Δεν μπλέκεις. Να πω την αλήθεια, σε τέτοια ντέρμπι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Άρη, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, το παιδί μου θα πάει σαν ενήλικος. Εγώ δεν θα το πάρω μαζί μου. Ναι. Μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα και μέχρι να γίνουν γήπεδα, γιατί γήπεδο έχει μόνο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, έχω ακούσει τόσα πολλά, δεν ακούω αθλητικό ραδιόφωνο εκτός από τον τελευταίο εβδομάδα, γιατί έχω πάρει κρανίο με αυτά που ακούγονται από τις τηλεοράσεις. Ναι. Κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, γιατί μας θεωρώ λίγο μίζερους. Ναι. Γι' αυτό ναι, το αλλά τώρα όμως έχουμε τα πάνω μας. Όχι, αρχίζεις και θυμώνεις. Γιατί πες μου και συνδυασμό. Παναθηναϊκό Άρη, τη χρονιά που τους πήρε το Μωρίς και βγήκε ο Βάζελος και υπερασπίστηκε τον Άρη ότι δεν έγιναν επεισόδιο του Χαριλάου. Εντάξει. Το μοναδικό που είχε δει και ο Άρης ήταν τη χρονιά που τον έριξε ο Πανιόνιος όταν αγόρασε Τζιόλι και ναι, ο Βάζελος και ο άλλος έθαψε το φάκελο της UEFA. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Οι αεκτζίδες, τι απ' όλα. Να βγούνε να πούνε για το Σαββίδι ότι χαρίστηκε το πρόστιμο όταν το ελληνικό δημόσιο έχει φύγει από δικαστήριο για πρόστιμα του Μελισσανίδη λατρεμπορίας. Μην ξεχνιόμαστε. Όλα μες στο κόλπο είναι. Ωραία πράγματα είναι. Πάντα δεν θα αλλάξει. Ελλαδάρα είμαστε. Εμένα μου αρέσει αυτό. Με εξητάρει. Σ' αρέσει, ε. Μα δεν θα αλλάξει τίποτα. Άμα δεν αλλάξει, γιατί να μην το χαρώ. Το πρόβλημά μου είναι εμένα ότι εγώ μπορώ πρώτον απ' όλα. Οι παοκτσέδες μετά τα μπουζούκια έχουν γυρίσει και κάνουν προπονήσεις ή ακόμα στα μπουζούκια. Νομίζω ότι είναι ακόμα στα γλέντια. Κάνουν κάτι φιλικά. Αλλιώς, φιλικά. Αν μου δίνες, εγώ θα βάζα 10, εσύ 200 και θα παίζα 6 νίκες του ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι. Πιο μικρό ποσοστό δεν νομίζω να βρω, ας πούμε, 6 νίκες του ΠΑΟΚ σερία, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει καλά στα play-off. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι ακόμα στα μπουζούκια. Είναι στα μπουζούκια. Σκέφτεσαι να επενδύσεις. Δεν επενδύω στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζω και στοίχημα. Ξεκινάμε από αυτό. Απλά έχω πάρει πίσω κράνιο. Ναι. Δεν παίζω. Το δεδομένο είναι ότι όλοι αυτοί που κάνουν τους οσιομάρτυρες, ας πούμε, γάβρι σε βαζελοκάναλο να υπερασπίζονται την ΑΕΚ την Δευτέρα το πρωί, την Τρίτη το πρωί, την Τετάρτη το πρωί, ας πούμε, είναι τόσο εκνευριστικό, ας πούμε, πια. Που δεν. Δηλαδή, τέτοια συσπήρωση και τέτοια δηλαδή τσαντίλα που θα βγάλει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, ας πούμε, τουλάχιστον από πλευράς κερκίδας, δεν νομίζω να υπάρξει πουθενά. Η κερκίδα θα προσανατολίσει τους 22 ποδοσφαιριστές. Θα ακούς τέτοια μπιλελή και ο Μητσοτάκης, ναι. Κανέναν δεν θα προσανατολίσει. Και καλά. Το πρόβλημα είναι 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 δεν θα προσανατολίσει. Καλά. Και 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 το πρόβλημα είναι δεν θα προσανατολίσει.